Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι είναι αυτά, ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Πλάκα με κάνεις πρωί-πρωί. Μου λέει να βάλω εγώ ένα χαλί, λέει να ακούσουμε λίγο να ξέρει. Τι είναι αυτά, ρε αγόρι μου, πας καλά, ρε. Μεριλίντα. Μεριλίντα, εντάξει, μου εξήγησε βέβαια τον λόγο γιατί θες να βάλουμε Μεριλίντα. Γιατί έχεις στο μυαλό σου ένα πλάνο. Ερώτημα, ρε. Ένα ερώτημα. Μεριλίντα, ναι, πόσο είναι τώρα Μεριλίντα. Κοντεύει τα 90. 90, ναι. Είναι γεροκομείο. Είναι γεροκομείο. Τι είναι καλύτερο τώρα. Τι εννοείς. Να ψοφάς το γεροκομείο. Απομυθοποιημένος, ναι. Στα 90 ή να φύγει στα 75 πάνω ας πούμε σε επίπεδα ας πούμε. Εύκολη απάντηση. Τι εύκολη απάντηση. Να φύγει στα 75. Για πάρε 75 και... Να φύγει στα 75 εγώ ναι. Το λέω γιατί έχω και τη γιαγιά μου αυτή τη στιγμή που είναι στα 90 ναι. Και πραγματικά στεναχωριέμαι και ίδια θα στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή της. Πού την έχεις. Στο σπίτι την έχουμε, εντάξει δεν την έχουμε γεροκομείο. Έχεις σύνταξη, την παίρνει τη σύνταξη. Όχι, δεν έχουμε εμείς. Έχει ο αδερφός της μάνας μου στο χωριό. Πόσο αλλά... παίρνει τη σύνταξη. Εντάξει, πρέπει να τη συντηρεί. Δεν ξέρω πόσο είναι η σύνταξη. Αν δεν είχε σύνταξη, πού θα. Τι πράγμα είσαι, εσύ. Αλλά τώρα μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που μου λες να σαπίζει στο γεροκομείο ή να είναι σε 75 και να φεύγει σε νορμάλ κατάσταση. Νομίζω, ρε φίλε, σε νορμάλ κατάσταση. Μια που θυμήθηκε η φίλη σου τη Μεριλίντα, γιατί έμαθε κάτι, λες και σε χάλασε. Γεροκομείο και πάλι γεροκομείο, φίλε. Στα 90 σου. Ξέρει τι ωραίε γκόμενε έχει το γεροκομείο. Αφού δεν βάζει σε καλή κατάσταση, ρε φίλε. Μόνο που θα βλέπει. Τι θα βλέπει. Ξέρεις, οι δίλοι έχουν πλεχτεί στα γεροκομεία. Στα 90 και στα 190. Στα 90, τι δίλοι, ρε Κωνσταντίνε. Γεροντοκαψούρα, έχει δει 80. Όχι, δεν έχω δει, δεν έχω φτάσει ακόμα. Αλλά η δίλοι γεροντοκαψούρα στα 80-85 και τι θα κάνει από τώρα. Θα πιάσει, θα χαδέψει λίγο το δάχτυλο αυτό. Εγώ αν ήμουν, α πούμε, επιχειρηματία. Εσύ αν ήσουν επιχειρηματία. Θα έφτιαχνα προφυλακτικά για τα δάχτυλα. Τι γελά. Αυτή που λένε μετά τα 70 κάνω σεξ. Ναι. Κάνω σεξ. Γιατί που θα τα βάλεις τα δάχτυλα, ρε εγώ. Λέω εγώ. Ναι. Για δείξε μου τα δάχτυλά σου. Ναι. Ωραίο σεξ κάνεις. Ωραίο σεξ. Που αλήτη μου λέτε. Ναι. Ναι. Και τα δάχτυλα θα βάλεις προφυλακτικά για ποιο λόγο, βρε αγόρι μου. Γιατί μου μολύνεις γι' αυτό. Ναι. 280 λένε οι σύνταξοι. Να κατευθείαν μας ακούνε. Φιλιά, Τζόρτζιο. Φιλιά στο χωριό. Ούτε λέει και τα πάμπερτζε φτάνουνε. Ποια 280. Η σύνταξη. Τι νομίζει, δηλαδή η σύνταξη. Άρα μπελά είναι η γιαγιά.
Η μπελάζα δεν είναι με την έννοια που το κοινικά έχει αναφέρει. Όλα κοινικά τα αναφέρει. Μπελάζ γίνεσαι. Ναι, απλά ο άνθρωπος, φίλε, κάποια στιγμή, αν δεν μπορεί, τι να κάνει τώρα. Εσύ, η Μέρι Λίντα που τη θυμήθηκε και είναι καψούρο, γι' αυτό και ξεκινήσαμε. Είναι σε καλή κατάσταση. Σαν έννοια. Σε καλή κατάσταση. Α, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή περπατάει, μιλάει, επικοινωνεί, ναι, ναι, ναι. Έχει αίσθηση του χώρου, του ναι, χρόνου. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να σου κλείσει και το μάτι, δηλαδή, άμα περάσει εκεί. Σου... Όχι. Το μάτι το ρίχνε στο Μανώλη Χιώτη. Ναι. Αλλά αυτό δεν άρεσε πολύ τι γυναίκε. Τι θέλει, τα μπουζούρια τι άρεσε, τι ήταν. Άλλο σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Αυτή τον είχε ερωτευτεί. Α, αυτό σα δεν γούστα. Φαντάζομαι τώρα την κόρη σου, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω κόρη. Έχω... Ναι. Ναι, 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 ναι. Η κόρη σου να αγαπήσει κανένα που δεν αγαπάει τις γυναίκες. Τι γίνεται, μα ακούει σκοτίνα. Ψέματα λέει. Όχι 280, 380 λέει. Πήρε και το μέρισμα. Τώρα, τι πράγμα είστε. Το μέρισμα. Τι πράγμα είστε. Τι σαν τα μάτια. Τι πράγμα είστε, βρε. Σαρδανάπαλη. Γιατί εμένα ένα φίλο μου άνεργο. Και η μάνα του άνεργη, ο παπά πέθανε με αυτό και τα λοιπά. Τη βάλανε τη γεια στο ψυγείο στην στον καταψύχτη. Δεν σα δεν τρέπονται. Δεν τη δηλώσανε νεκρή. Δεν τη δήλωσαν. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμένα όταν πέθανε η γιαγιά μου η Παρασκευούλα. Ναι, πόσο χρονών. 84. Πολύ ωραία κουβέντα πιάσαμε. Πρόσεξε, σήμερα. Δηλαδή, ναι. Πάει ο πατέρας μετά δύο μήνες. 84. Ναι. Λέει, ρε, καμά μου λέει. Εσύ είσαι αυτό. Ναι. Ε, ναι, εντάξει. Οι άλλοι βάζουν λέει, ακόμα τη σύνταξη στη γριά. Ναι. Πάρτα το λέω. Έτσι, έτσι Κωνσταντίνε, πάρτα στο μούχτη. Γιατί εγώ είμαι φιλέλληνας και αγαπάω το κράτος. Α, ναι, τα είπαμε, είσαι α και το στερετικό και γεια σας. Α, πατρίς, άθεος. Λοιπόν, θες να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, ναι. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, μισό. Του λέω πάρτε να ρε τη σύνταξη, από το φόβο του ο Μηταράς. Ναι, ναι. Πήγε και τα δήλωσε. Ωραίος ο Μηταράς. Όχι ωραίος. Μ' αρέσει ο Μηταράς. Άμα ήξερε ότι δεν τον πιάνω, σε έλεγα ότι ωραίος. Το κρατούσε κάνα 2-3 χρόνια. Μέχρι να πεθάνε. Το κρατούσε ο Μηταράς. Ωραίος πάντως ο Μηταράς ήταν τυπάρας. Εντάξει, μια χαρά ήταν ο Μηταράς. Το νερό στην επανομή δεν ξέρεις τι το έκανε. Τι το έκανε ο Μηταράς. Βρήκε ένα κόλπο να πούμε. Βρήκε ένα κόλπο και πλήρωνε μόνο το πάγιο. Πότε σε αυτό σκητάει. Εντάξει, όλοι κάνουμε κόλπο σε αυτή τη ζωή, Κωνσταντίνε. Όταν ήρθε η μεταβίβαση όμως. Ήρθε ο φλόκο μετά τον κόλπο. Τα πληρώνει η μάνα τώρα. Τα πληρώνει η μάνα στον φλόκο. Το κόλπο το βρήκε ο μπαμπά, το φλόκο το πληρώνει η μαμά. Κάποια στιγμή η λαμπογιά θα βγει. Δεν γλιτώνει. Δύο πράγματα είναι στη ζωή σίγουρα. Ο θάνατο. Και η εφορία αυτά εδώ, τα φλόκιδα, δεν τα γλιτώνεις αυτά. Θα τα φας στη μάπα. Δεν έχει θέματα. Τι θέματα, γιατί δεν έχουμε. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για χθες, γιατί ακούσαμε πολλά. Λοιπόν, ποιος άκουσε. Εγώ τα άκουγα εκπομπές. Απλά δεν ήθελα να παρέμβω γιατί μου άρεσε να γίνομαι μαϊντανός. Και στο Γιάννη του Πάγκου αργότερα. Λέγανε για τη δικιά μας εκπομπή. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι καλό για μας. Ναι, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι. Τι είναι αυτοί, σαν δεν ντρέπονται. Λοιπόν, την πράξη σαν πράξη την καταδικάζω εγώ τουλάχιστον 100%. Εγώ δεν την καταδικάζω. Εγώ την καταδικάζω 100%. Είμαι κατά της βίας γενικότερα. Εγώ είμαι υπέρ της βίας. Ναι, όχι, έτος θα το διευκρινίσουμε. Απλά ο Κωνσταντίνος έκανε ένα ερώτημα και λέει στεναχωρηθήκατε. Πρέπει να δικαιολογηθείς. Όχι, για να υπάρχει διευκρίνηση. Και το ερώτημα που κάναμε ήταν γιατί αν ήταν ο Κομίνης. Στη θέση υπαοξίδες θα σας στεναχωριόσασταν. Γιατί τώρα στεναχωρέθηκα. Ναι. Ποιος. Υπαοξίδες. Άμα στεναχωρέθηκαν οι παοξίδες, πάει να πει ότι η διαιτησία είναι μαζί σας. Ναι, γενικότερα να στεναχωρηθήκατε. Ναι. Γιατί βγήκανε πολλοί και άρχισαν την υποκρισία τους να ξεχυλίζει. Άλλο είπαμε, άλλο μετέφρεσαν. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της βίας. Προσωπικά... Και η πράξη είναι κάκιστη και δεν το συζητάμε εγώ καν. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της βίας. Γιατί, δεν γιατί υπάρχει... είσαι υπέρ της βίας. Δεν υπάρχει κράτος, λες. Γιατί δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Οπότε εγώ δεν νευριάζω και άμα δω τέτοιες πράξεις. Δεν τις καταδικάζω. Δηλαδή δεν θα καταδικάζεις και την πράξη, γιατί είδαμε ένα βιντεάκι τώρα. Δηλαδή αν φάω εγώ κάποιο λεφτά. Ναι. Ή ξέρω εγώ κάποιον ο οποίος τα συμφέροντά του. Είναι ενάντια με τα δικά σου. Όχι ρε παιδί μου, του κάνω ζημιά στα συμφέροντά του. Ναι. Κάτι το κάνω. Και έρθουν δυο γορίλες και με πλακώσουν. Πρέπει να με λυπηθούνε. Δεν θα σε λυπηθούνε. Γιατί δηλαδή το σκηνικό και η παρουσία και όλο το. Η φάση είναι άδεια. Άσε, ρε, δεν το είδε στο βίντεο, δηλαδή. Είδε στο βίντεο του Τζίλου και είπε Α, καλά τον κάνα τον άνθρωπο. Είδε στο βίντεο Καλαμαριά Ηρακλής που πέσαν 300 άτομα πάνω μου. Έφαγες μάπες. Άμα πέσουν 300, τι θα φας. Έφαγες. 300 άτομα. Δεν σε λυπήθηκε κανένα. Με πήρε κανένα βίντεο να πει τι. Επειδή του είπε ναι, αλλά εσύ προκάλεσαι. Είπε δύο θα φάτε. Άρα κι εγώ. Ναι, προκάλεσαι. Τα χρειάζεται. Τα χρειάζεται ο ποπό σου. Ναι. Άρα γιατί να με λυπηθεί, αφού και εγώ έκανα κάτι. Άρα για να τη φας. Ναι, κάτι πρέπει να έχει κάνει. Στοχευμένα, ναι. Δηλαδή να σε στείλει ο άλλος τον γορίλα. Γιατί να σε πολλές φορές και χωρίς να κάνεις όμως ρε φίλε. Κάτσε ρε. Και χωρίς να κάνεις όμως την πατάς, ναι. Με συγχωρείς. Επειδή είσαι στον χώρο και μόνο. Άμα δεν τον πειράξω εγώ τα οικονομικά του συμφέροντα. Ναι. Άμα δεν το θίξω την οικογένεια. Ναι. Εντάξει. Άμα δεν το θίξω το παιδί, ας πούμε κτλ. Να πω ότι να τον ξυκοφαντήσω χωρίς λόγο. Γιατί να με στείλει γορίλες, να πούμε. Ναι. Γενικότερα είμαστε κατά της βίας. Όχι, εσύ είσαι κατά της βίας. Είμαι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ της βίας. Και η πράξη είναι κατακριτέα. Ο Τζίλος πάντως βγήκε χθες να πούμε, το παλικάρι, έτσι, βγήκε και δήλωσε, πρόσεξε,
ότι εγώ θέλω να προλάβω τα τεστ των διαιτητών. 30 του Γενάρη θα επιστρέψω κανονικά στη διαιτησία. Πάρει και αυτό ένα αεροβόλο να το έχει μαζί του και τελείωσε. Τι μα ζαλίζει. 30 Γενάρη έχουμε τεστ των διαιτητών για σεμινάρια και δήλωσε ότι θέλω να είμαι εκεί. Εντάξει, ψυχολογικά το στηρίζει τον παλικάρι. Είναι άσχημη εικόνα, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ άσχημη. Σκέψου κάποιον δικό σου στη θέση του Τζίλου. Εγώ θα του έβρισκα του γορίλε και θα του καθάριζα. Νομίζω ότι πρέπει να του βρει και η ελληνική αστυνομία. Τα έχει όλα. Το βίντεο, το αυτοκίνητο, το άσπρο που το είδαμε όλοι είναι κοντά. Φωνέ, όλα τα έχει αστυνομία. Τι έχει. Άμα, του, τι άμα, είναι. Άμα τη δώσουν το δικαίωμα μπορεί να. Άμα... Όλα τα έχει πάρει. Υπάρχει βιντεάκι. Σταμάτα ρε Κουλιανέτα. Τι έγινε. Η άστινα αστυνομία. Η αστυνομία είναι καημένη. Τι καημένη. Καημένη. Μια χαρά την κάνει δουλίτσα τη. Ναι. Μια χαρά την κάνει δουλίτσα τη. Θέλει τον χρόνο τη. Άμα πάρθει κανένα τηλέφωνο από ψηλά και ναι. Μην, μα αφήστε μην, το. Μα μου σου τρώει. Μα. Άσε, η αστυνομία καλή είναι, αλλά. Εμένα μ' άρεσε ο Ναυαρχούκο εχθέ. Ποιο άρεσε. Ο Ναυαρχούκος, πώς το λένε αυτό ο, ναι. Ο μάχημος, ο δικός μας, ο Αποστολόπουλος. Σας άρεσε αυτός. Μ' άρεσε. Ναι. Ο οποίος βγήκε χωρίς να ρωτήσει τον Τζίπρα και λέει: άμα θα φτάσω, θα ισοπεδώσω τις αυτές. Τις βραχονισίδες, θα πούμε. Γης μαδιάμ, λαμπόγιαλου. Πρόσεξε όμως. Ναι. 60 ετών, βάτραχος. Κτίνος. Εκπαιδευμένος. Ξέρεις τι έχει ζήσει αυτός. Ναι, άκου. Ναι. Δέκας χοντρός εκεί τον βάλανε. Τον έβαλε στο γκρουπ των καλών αυτό. Αυτό είναι στο μπάτσε. Αυτό είναι πεδαρά. Θέλω αυτόγραφο. Ναι. Στο γκρουπ των καλών. Α, αυτό είχε όχι στο γκρουπ των καλών. Ναι. Αυτό έχει μπει στη δική λίστα. Αφού θες και αυτόγραφο. Είδα ότι γυαλίζει το μάτι. Στο σαλόνι μπαίνει εκεί σε ένα δικό τραπεζάκι από πάνω. Τον έχω ικανό. Ναι. Να κάνει μόνο του καμιά τρελαμάρα να πούμε. Ναι, κάνει τρελαμάρα και να διαλύσει τα πάντα. Α τα διαλύσει. Κάποια στιγμή τον έχουμε στου καλού. Κάποια στιγμή. Δίπλα μαζί με τα σοκολατάκια και το φοντάν. Το έχουμε και φωτογραφία. Βλέπω τον άλλο το φλόρο το Χατζη Λάω στις ειδήσεις. Μάλιστα. Το κέρινο. Άσε το κέρινο το ομοίωμα να πούμε. Ναι. Και η Ελιστά. Βάλε και η Ελιστά λίγο. Άλλο κέρινο ομοίωμα να πούμε. Ναι. Και αυτό και τα λοιπά. Και ήρθαν οι Τούρκοι. Και, αφού έρχονται οι Τούρκοι και κάνουν παραβιάσεις. Μάλιστα. Αν βρεθεί ένας τρελός και αυτό το βάτραχο να πάει στις βραχονισίδες να κάνει γυαλά. Σε μπερδεύουμε μία και κάτι. Κασαματά. Όμορφα πράγματα. Τακτοποιημένα. Ένα τρελό. Τη ληστεία την είδε κάτω στην Αθήνα στο Προποτζίδικο. Την είδε. Γιατί μαζί τη βάλαμε να τη δούμε. Τι λίστεψε αυτό. Το Προποτζίδικο. Το Προποτζίδικο. Ωραία, ήθελε να παίξει και στοίχημα. Λέει, βάλαμε να παίξει και 350 ευρώ. Ωραία. Στοίχημα. Ζητάει στο τέλος και συγγνώμη, λέει, τα έχω ανάγκη και έφυγε. Καλά έκανε. Και από κάτω διαβάζοντας για να αφουγκραστώ τι κάνει ο κόσμος. Τι έκανε. Έλεγαν ίσως ο πιο γλυκός ληστής. Ένας. Αυτό σου λέω, καλά έκανε. Τι καλά έκανε, ρε Κωνσταντίνε. Πλάκα με κάτι. Το σκότωσε κανείς. Δεν πείραξε κανέναν. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά μπήκε σε ξένη περιουσία, πήρε πράγματα και έφυγε. Καλά έκανε. Τι καλά έκανε. Θα με τρελάνει τώρα πρωί-πρωί. Άμα το σκοτώνανε. Ποιον. Το ληστή. Θα γινότανε οδός. Άμα ήταν κομμουνιστής, κομμουνιστής. Τι πράγμα, η πράξη είναι κατακριτή. Όχι καθόλου. Τι όχι καθόλου, άμα θα, θα γίνουμε ζούγκλα, Κωνσταντίνε, εντελώς. Είμαστε που είμαστε, αλλά κατεμένοι. Να προλάβουμε τώρα, οι κομμουνιστές δεν έχουμε πάνω. Ναι. Οι αναρχικοί αυτοί και τα λοιπά. Ναι, κομμουνιστές. Άμα τον πιάνουν και το σαπακιάζα στο ξύλο σαν το Ζάκα, ας πούμε. Φυλακή, θα πάει γιατί πήγε να κλέψει. Δηλαδή, να ξεχάσουμε και τα αλφαβήτα. Πώς θα πει. Για τον Ζάκ δεν κάναμε πορεία που τον σκοτώσανε. Ναι. Γιατί καλά έκανε, τι να τον σκοτώσουν και αυτόν. Επειδή ήταν ευγενικό ληστή, έριξε και το στοιχηματάκι του τριαδούλα του. Και άμα περάσει. Και άμα ήταν κομμουνιστή, το σάκο που είδα εγώ. Ναι. Ένα κομμουνιστή που κάνει το site, ίδιο είναι ο σάκο. Έμοιασε. Ο σάκο έμοιασε. Ίδιο με τον κομμουνιστή, όντω. Ο σάκο. Και πολύ προχειράτζα, δηλαδή μπήκε και λέει: συγγνώμη, τα χρειάζομαι, λέει. Τα χρειάστηκε το παιδί. Ναι. Ήταν αριστερό. Ναι, γιατί να πα προποτζίδικο να αφού τα χρειάζεται. Πού να πάει. Στην τράπεζα δεν μπορεί να πάει να δουλέψει. Πώ θα δουλέψει. Τι πώ θα δουλέψει. Αφού χρειάζεται λεφτά. Πώ θα δουλέψει. Να πάει 60% ανεργία. Πώ θα δουλέψει. Εγώ το λέω γιατί μην δώσουμε κανένα στίγμα και μπει κανένα σε κανένα προποτζίδικο, τον ορμήξω τον σκοτώσω. Δεν γίνονται. Αφέβαια, αυτοί... Στάσου να το πω. Τι στάσου, ρε Κωνσταντίνε. Άμα μπει σε κανένα προποτζίδικο, κανένα σαν κι αυτόν. Ναι. Τον ορμήξω ο ιδιοκτήτη, τον σκοτώσει κτλ. Γιατί δεν τον σκοτώσει. Γιατί να τον πιάσει και να τον συλλάβουν. Πώ θα τον συλλάβουν. Ναι. Για να πω. Γιατί θα πλακωθούν, πώ θα τον συλλάβουν. Έτσι το συλλαμβάνει. Ναι, δεν τον συλλαμβάνει. Ναι, παιδί. Δεν μου λες. Το προποτζίδικο μπορεί να είναι κανένα βατραχάνθρωπο. Και άμα κάνει κανένα χοντρό, άντε στο βατραχάνθρωπο. Άμα κάνει χοντρό, άσε. Μη σκοτώσουμε κανένα ληστή και έχουμε καμιά εθνική ορτή πάλι. Εθνική ορτή. Καμιά οδό καινούργια. Α το παιδί, εντάξει, δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε, πλάκα με κάνει. Δηλαδή παίρνουμε αέρα, πατέρα, όπου κουστάρουμε, παίρνουμε λεφτά, φεύγουμε, γεια σα, συγγνώμη, τα λέμε. Ας πάει σε αυτό, όχι στον κοσμάκι τον απλό. Άμα τον σκοτώνανε ή τον πλακώνανε, θα λέγανε ότι το παιδί δεν μπήκε να κλέψει. Τι πήγε να κάνει με το μαχαίρι. Μπήκε να παίξει προπό και κρατούσε μαζί του ένα παιχνίδι. Α, μάλιστα. Θα το κάναμε εδώ, θα είχαμε πάλι οχλαγωγία. Καλά έκανε το παιδί. Πάντως, ναι, σαν σήμερα, μια που πιάσαμε τέτοιο θέμα στο ξεκίνημα, γιατί μετά θα πάμε και σε Άρη, θα πάμε και στον φίλο στον Παντελίδη. Να σα ακούσω λίγο τον Παντελίδη, γιατί ήδη έχει δεχτεί μηνύματα. Ναι. Σαν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, έγινε το μεγαλύτερο ρυφηφί όλων των εποχών. Πού έγινε, ωραίο αυτό, πού. Εδώ στην Ελλάδα, δεν το θυμάσαι.
με το τρενάκι στην τράπεζα που κλέψαν 5 δισεκατομμύρια. Του πιάσανε. Στην Αθήνα, στην τράπεζα εργασία, στο κεντρικό κατάστημα. Ο Δός Καλλιρός, δεν θυμάσαι τότε. Ληστεύσα τράπεζα. Δεν θυμάσαι, 5 δισεκατομμύρια είχαν πάρει. Και ποιο στεναχωριέται γι' αυτό. Ναι, οι αστυνομικοί είχαν τρελαθεί, σου λέει, είχαν χτίσει ένα τούνελ 25 μέτρα με ράγες, μπήκανε με κανονικά κάζατε παπέλ. Γιατί το ξέχασαν κάποιοι και σήμερα, σαν σήμερα μας το θύμισε εδώ το συγκεκριμένο. Μα για αυτό που στυλιστέψαν την τράπεζα. 21 Δεκεμβρίου του 1992 είχε γίνει το σκηνικό. Έξι. Κανονικά όπως κάζατε παπέλ. Σκάψιμο, τούνελ, τρένο, ράγες, τα παίρνουμε από πίσω και φεύγουμε. Έξυπνη. Ρυφηφή. Τι ναι. Έξυπνη. Ε, βέβαια. Που μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Άμα πει τον κόκκινο να κάνει ληστεία, ναι. ούτε λουκουμάκι δεν μπορεί από κάποια χαροπλαστία να κλέψει. Καλά κάνει. Και έτσι πρέπει. Δεν μπορεί. Και έτσι πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Γιατί να, τι θα είμαστε εδώ πέρα για να του λέμε να κάνουν ληστεία, πλάκα με κάνει. Το σωστό είναι να μην παίρνει το λουκουμάκι. Εγώ μια φορά θυμάμαι στην πενταήμερη τη Ρόδου είχα πάρει ένα μικρό ημερολογιάκι. Το κλέψε. Ναι, 17 χρονών με κάτι γυμνέ. Ναι. Δεν ξέρω πώ μου είχε καθίσει και λέμε τότε είμαστε πάνω στην τρέλα. Το έχω από τότε τύψει έχω. Εγώ ξέρει τι έπαθα. Από τότε τύψει έχω. Για εκείνο ένα ημερολογιάκι, ένα ευρώ, ένα τι έπαθε. Ήμουν πρόεδρο 15 μελού συμβουλίου. Εσένα βάλαν. Στο δεύτερο λύκειο Τούμπας. Εσένα βάλαμε. Εμένα, ναι, εμένα. Ψωνίσαμε πως πάμε διακοπές στην Κέρκυρα. Ωραίος πρόεδρος. Πενθήμερη να πούμε. Ναι, εμείς στη Ρόδο πήγαμε. Αφού παίξαμε ξύλο στο ξενοδοχείο. Όχι στο ξενοδοχείο και στο ξενοδοχείο. Και εμείς παίξαμε. Και εμείς παίξαμε. Στο πλοιάριο να πούμε. Α, και στο πλοίο. Εσείς ξεκινήσατε από νωρίς. Εμείς πήγαμε αεροπορικό. Στον προπονητή έβαλα τους δυνατούς μπροστά στη μέση. Εγώ πίσω η αλήθεια. 4-4-2, οι δύο μπροστά από πίσω από τα πλάγια αναπτυχθήκατε. Είχα τον Μπέλιο μπροστά. Όχι, τον Μπέλιο. Κομμάρι πρέπει να ήταν ο Μπέλιος. 10 περιπτεράδες για πρωινό τους. Α, μπράβο, έβαλε το Πρίγιοβιτς της εποχής εκεί μπροστά. Μπράβο, στα άκρα έβαλα. Δύο γρήγορους. Όχι. Τσακιτσάν και δεν συμμαζεύουν, καρατέκες. Οι γρήγοροι ήμασταν στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Γυναικόπαιδα και οι φλόροι. Εσύ τι έπαιζες, τερματοφύλακας. Γερό ξύλο. Με λύκειο του Πειραιά. Και εμείς από τότε σταμάτησαν εκδρομές στη Ρόδο τα πήγαμε. Πήγαμε που λες και εκεί που πήγαν στα μαγαζιά, από ποιο λύκειο είστε, Τούμπας, κλείναν τα μαγαζιά. Φταίμε η θύρα 4, φταίμε εμείς. Ναι, 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 πήραμε το όνομα από τη θύρα 4. Εκεί που κατεβαίνει το Πούλμαντο, να πούμε, την κατηφόρα εκεί στην Κέρκυρα, να πούμε, σε ένα ύψομα, δεν θυμάμαι. Τουριστική αστυνομία. Ποιος είναι ο πρόεδρος για τα μέλη. Έλα εδώ φιντάνι μου. Έλα εδώ φιντανίδι μου. Έρχεται και ο Τερεπέογλου να πούμε. Ταμίας. Λέω τι θα κάνουμε Τερεπέογλου. Στάσου λέει είναι ψύχρεμος Τερεπέογλου. Λέω κύριε αστυνόμο και τα λοιπά. Λέει κοιτάξτε παιδιά λέει. Ναι. Πασόκ τότε. Ναι, ναι, ναι. Πείτε τους λέει στο δεξί πούλο, στη δεξιά μεριά του πούλμαν να πετάξουν τα κλοπημαία. Πετά τα κλοπημαία. Τι βγάλατε, κάνα τσουβάλι το Αϊβασίλη. Ένα τσουβάλι το Αϊβασίλη. Να μπράβο, ναι, ναι, ναι. Βλέπω και δύο μπλούζες. Τι έγραφα. Λέω αυτές είναι δικές μου, εγώ τις αγόρασα. Κλέψα και τις δικές μου τις μπλούζες. Κάτσε ρε και ρατάς, δηλαδή τις μπλούζες λέω τις δικές μου. Τις αγόρασες. Ναι ρε. Μπράβο ρε αγόρι μου, κύριος στις συναλλαγές του, να ξέρετε. Αυτός εδώ ο άνθρωπος που βλέπετε και ακούτε είναι κύριος στις συναλλαγές του με κεφαλαία γράμματα. Άσε τι σας λέει τώρα εδώ. Εγώ είμαι άνθρωπος, αλλά δεν έκλεβα. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι είχα πάρει αυτό το μικρό το μερολόγιο με κάτι γυμνές. Δεν ξέρω πώς μου το έχω τύψει ακόμα και το έχω κρατημένο αυτό. Το έχω κρατημένο. Να το θυμάμαι το λάθος που έκανα. Έτσι λοιπόν. Καμιά εκδρομή με τον ΠΑΟΚ δεν έχεις πάει με τους οργανωμένους τίποτα. Έχω πάει. Πώς κάναν σε εστιατόρα, δεν έπαιρνε. Χαμός γινόταν, εντάξει, αλλά δεν έπαιρνα εγώ. Τι να πας, χαμός γινόταν. Πολιτισμένοι άνθρωποι είστε. Δεκαετία εκεί, τέλη, αρχές 90, 91, 92. Θυμάμαι κάτι εκδρομές στη Δόξα, στη Δράμα, στη Καβάλα. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Τώρα σας πάρει συνοδεία, μη φάτε μία τρεις βαθμούς. Μάλιστα. Τι συνοδεία με φάμε. Και θυμάμαι τώρα μια που το είπες. Είχαμε πετύχει μια εκδρομή στη Δράμα 0-0. Και χάλασε το λεωφορείο μας έξω από ένα βενζινάδικο με. Πάει το βενζινάδικο. Πάει. Το καημένο το θυμάμαι σαν τώρα. Άδειο, καμπριολέ έμεινε, πραγματικά. Πάει. Είστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι, εντάξει. Δεκαετίες Νάιτις, φίλε, γι' αυτό ταυτίστηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ότι ήταν κάφρος, είπαμε, έκανε οπαδούς από τους οπαδούς. Τώρα όμως. Τι έγινε. Τώρα όμως κάνει οπαδούς από τους παίχτες και την ομάδα. Πάνε οι οπαδοί τώρα. Μάλιστα. Οι οπαδοί υπάρχουν, είναι εξίσου δυνατοί. Έτσι. Αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ κάνει οπαδούς από τον Μπρίγιοβιτς, από τον πρόεδρο, από την ομάδα του, από τον Λουτσέσκου. Και τα πιτσιρίκια πάνε και ζητάνε αυτόγραφα. Πάει κάνει αναμετάδοση τώρα με αυτά που λέει στην Τούπα. Την αλήθεια λέω. Μα την αλήθεια λέω. Πλέον, εν έτη 2019, ο ΠΑΟΚ κάνει οπαδούς και από τους παίχτες και την ομάδα του. Δεν είπα ότι σταμάτησε να κάνει από τους οπαδούς. Φοβάσαι, μη φας κάτι. Όχι, δεν φοβάμαι, λέω την αλήθεια. Την είδες φωτογραφία χθες του Πρίγκοβιτς.
Τι να δω. Τι να δεις. Του Νικόλα και του Μανάβη να δω. Του Πρίγιο Βυζίδα. Του Πρίγιο. Είδε στα 12 πιτσίρικα γύρω του πώ πήγανε κάτω στην Αθήνα να του πάρουν αυτόγραφο. Μαθητές του Χριστού ήταν. Μαθητές. 12. Πραγματικά είναι 12 τα πιτσίρικα γύρω από τον Πρίγιο Βυζίδα. Νομίζω ότι είναι η φωτογραφία τη χρονιά. Κάνει λαό από τα πρωταθλήματα που παίρνει. Κάνει λαό από τις εμφανίσεις ότι είναι πρώτος, το ότι κερδάει. Γιατί τον πιτσιρίκι αυτό θέλει. Δεν απλά τα κερδίζει. Πάει ο λαός τώρα στην πάντα, έτσι. Ναι. Μα το λογικό ποιο είναι, ρε Κώστα. Ο λαός κράτησε την ομάδα στα δύσκολα. Ο λαός σταμάτησε. Τώρα είναι δίπλα να συμποντάρει. Ο λαός του ΠΑΟΚ μέχρι το 98 είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην κερκίδα και ήταν ενιαία η κερκίδα. Ναι. Μετά έφυγε, τον φάγανε σκοπίμα. Για ποιον λες έναν. Το Μανάβη. Το Μανάβη. Ναι. 98 μόλις... πολύ έβαλες. Το 98, εκεί έγινε η ιστορία, πριν 20 χρόνια. Τον απειλήσαν, τον κάναν, τον ράνανε και διαλύσαν το λαό του ΠΑΟΚ σε 200 μεριές. Δεξιοί, αριστεροί, χρυσαυγίτες, Κονγκολέζοι, Αλβανοί. Δεν του βγήκε και σε κακό να σου πω την αμαρτία μου από το να είναι ένας ενιαίος, γιατί εγώ είδα τα καμώματα ομάδων που έχουν ένα ενιαίο τι έγινε. Ναι. Βλέπε ΑΕΚ, βλέπε ΑΡΙ. Είδα τι έγινε. Αυτό όταν ένας ελέγχει τους πάντες. Ναι. Δεν του βγήκε και σε κακό. Εσείς με έναν που έλεγχε τους πάντες, κάνατε κερκιδάρα πάντως μια φορά. Κερκιδάρα κάναμε, τίτλους δεν παίρναμε. Τι. Άτιτλοι μας. Και τι φταίει ο κόσμος αν μέσα ήταν άτιτλοι εσείς. Άτιτλοι μας. Δηλαδή δεν είδα καμιά τρομερή αλλαγή. Κάναμε το πισινό στον Ολυμπιακό και κάναμε. Κάναμε οπαδέ. Εμείς σωστοί να μην ερχόντουσαν εδώ οι Παπαπέτρου και οι Παπουτσέλιδες και πέραν τα Μαζδάλι. Και ακόμα το χέρι του Τάκολα μέσα είμαι και τρελαίνομαι. Γιατί δεν ήταν χέρι. Όχι φυσικά. Τα πόδι ήταν. Κεφάλι ήταν. Κεφάλι ήταν. Φυσικά. Εσύ το ανατομία άμα σε πάρει στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο αριστούγο. Αριστού μάστερ, μεταπτυχιακά θα πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε Άρη πολύ. Θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με το πρωτάθλημα. Ήταν να έρθουν χθες λέει με το αεροπλάνο. Ναι, και... στην Αθήνα είναι τώρα. Ναι. Τώρα το πρωί θα έρθουν. Ο Βαραγιάννης τι ώρα θα έρθουν λέει. Το... Για πάρα τώρα, πρόβλημα, τώρα. Ναι. Λοιπόν, εσείς φίλες και φίλοι, αν θέλετε δώρα, πολλά μεγάλα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνετε και τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Και το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά εκεί, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Σμαράγδα Μπασάκου έτοιμη για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτον κόσμο 40 μετά τις 8. Από τον Δεκέμβρη έχουμε και τον Ζαχαράτο στην πόλη μας. Τον Τάκη Ζαχαράτο, μιλάμε για ένα πραγματικό showman. Είναι στο θέατρο Βεργίνα. Με ένα ολοκένουργιο show που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο. Μιλάμε για μια καταπληκτική υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Άιντε, άιντε ξυπνάμε Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, τρώσε ξεφωνητά εδώ βλέπω. Από ποιόνα. Από πολύ κόσμο. Για... Κουμπάρο σου λέει ο Λιναράς, ο Μπότσας τι λέει τώρα, ο Παντελίδης προπονηταράς και ο Ερέρα άσχετος. Ερέρα. Πώς ξεχωρίζει λέει. Πες του Βαλακρού του κουμπαράκι σου. Ποιος Ερέρα. Ο, το φιλαράκι ο Παντελίδης μόνο για να πάρει τον Άρη είναι ανίκανος λέει. Τον Αστέρα τελευταίο τον είχε λέει. Μέχρι να φύγει και τώρα θα μας κάνει και εμάς τελευταίους. Λέει ο Αριανός. Να πάει από εκεί που ήρθε. Άρα ξεφωνίζει τον, τον Παντελίδη για το χθεσινό κάζο. Εσύ ποιο θα ξεφώνησες για το χθεσινό κάζο. Την καταραμένη ομάδα του Άρη. Α, το βλέπεις πολύ συνολικά έτσι. Κοίταξε, ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Σαν σύλλογο δεν είναι μικρό. Όχι, όχι, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Σαν σύλλογο και εκεί είναι μικρό. Όχι, μεγάλο είναι σαν σύλλογο. Τι έχει, τι τιμήματα. Ποδοσφαιρική έχει. Μεγάλη ομάδα δεν έχει, ναι. Τι, να, τι τμήματα έχει το σαν σύλλογο. Όλα τα μπάσκετ έχει. Σας, το σύλλογο μπάσκετ δεν είναι σύλλογο, είναι ΚΑΕ. Ναι. Το βόλε είναι ΤΑΠ. Το βόλε είναι ΤΑΠ, ναι. Τι σύλλογο. Έχει αθλήματα, δεν έχει. Μπόξ έχει που εσύ δεν τα λες ότι έχει του καλύτερου μπόξερ ο Άρης. Μόνοι του πανίγει. Εντάξει, μόνοι του. Μόνοι του Άρης φοράνε όμως. Φανέλα, μπλουζά. Βράζει τη φορά τα παιδιά. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε και το τεντώνουμε. Τι σύλλογο είναι, τι έχει. Τι έχει. Έχει ακαδημίε. Κολύβηση έχει. Κολύβηση έχει. Τι κολύβηση έχει. Κολύβηση. Μέσα στην πισίνα. Κάνα κολυβητή που μπορεί να πάει στην πισίνα να κολυμπήσει. Πώ δεν έχει βγάλει το Γρηγοριάδη, δεν τον έβγαλε ο Άρης. Πότε τον έβγαλε. Πότε, πριν 15-20 χρόνια. 20 χρόνια που είχα μαλλιά εγώ. Άσε ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Όποιο και να πάει προπονητή. Ναι. Και τα καλά που σώθηκε κιόλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το διπλό στην Κρήτη που του έκανε ο Παντελίδη σωθήκανε. Δεν κάνω πλάκα. Ο Άρης έχει ξαναχάσει από τον Δουρδουνά του Διαγόλα 3-1. Πέντε έφαγε από τον Πανιόνιο με 5-2 εδώ πέρα. Παιδάκι μου τα θυμόμουν.
Εδώ, λοιπόν, εδώ θα φόλει να κάνω κουβέντα και να πω ότι ο Άρης Θέσης συμπλήρωσε ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ. Τι έκανε? Ότι είναι η τρίτη σερή φορά που αποκλείεται από ομάδα Football League. Football League. Ναι. Τρίτη συνεχόμενη. Τρίτη σερή. Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός Γόρ το 12. Το 12 έπαιζε γάμα εθνική. Ναι. Και είχε και άλλη έναν αποκλεισμό, θα σου δώσω σε λίγο. Δηλαδή τώρα γιατί φωνάζουν οι Αργενοί? Πήραν ένα κύπελο. Φωνάζουν, ξέρεις γιατί? Γιατί ήρθαν πολύ ψηλωμένοι, ξεκίνησαν πολύ καλά και ξαφνικά η πτώση είναι μεγάλη. Γι' αυτό φωνάζουν. Πριν δύο μήνες. Ναι. Ένα τι είστε. Το έλεγες αυτό. Αυτό το έλεγες. Να είμαστε δίκαιοι. Ο Άρης θα τερματίσει ένατος. Το λέω. Το 12 από Καλυθέα, το 13 από Ολυμπιακό Βόλου και το 18 που. Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Του Μπέου. Ναι, το 13 είχαν αποκλειστεί από Football League. Ο Μπέος είναι μεγαλύτερος παράγοντας από τον Καρυπίδη και τον Κάλας και από αυτούς. Ναι. Πώς θα πάει δηλαδή? Είναι μπαλαδόφατσα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να καταλάβουν, οι Αργιανοί ότι υποστηρίζουν μια ομάδα η οποία είναι μέχρι εκεί. Εντάξει. Αυτά μπορεί. Και να πούνε και ένα ευχαριστώ και τον Παντελίδη και τον Καρυπίδη και τον Εράρα που είναι η ομάδα στην Αλφα Εθνική. Αυτά μπορεί λόγω οικονομικού υπόβαθρου. Αν έρθει ένα πολύ μεγάλο Χωσάδα, θα μπορεί περισσότερα. Και εγώ, αν ήμουν ένα 90, θα ήμουν πλούσιο και θα ήμουν goalkeeper. Άστα. Λοιπόν. Ναι, αλλά το αν μπορεί να προκύψει, μπορεί να σηκωστεί. Πώς ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ? Γιατί και ο ΠΑΟΚ μέχρι να έρθει ο Σαββίδης πάλευε. Τέταρτο πέμπτο. Αχ, κανένα κύπελο. Όταν το φέρατε στο σκόρδα το Σαββίδη, λέει αυτό είναι απαταιώνα. Είπαμε, εντάξει. Αυτά δεν έλεγαν. Εντάξει, αφού ήταν. Και τι να κάνουμε, αυτό ήταν λέσχη. Πρέπει να κλάψουμε δηλαδή για του Αργιανούς. Όχι, να μην κλάψουμε, αλλά να κάνουμε καταγράψουμε σωστά τα δεδομένα. Τι θέλουν τα Παντελίδη. Η ομάδα του δεν μπορεί να σύρει, να πούμε, δεν μπορεί να κάνει τζόκινγκ. Εγώ άμα τρέξω, α πούμε, αν βγάλω το Σιώπη που είμαι 50 χρονών. Το interval να πούμε δεν θα με διαφορά, ξέρω εγώ, από τον. Με το Σιώπη? Όχι, με το Σιώπη. Με το Δελιζή, α πούμε, στο interval. Ναι. Πάμε πέρα. Έμαθε και τα interval. Κατάλαβε τώρα. Τι interval είναι τώρα ο Άρης? Αγύμναστος, είχε παιδική χαρά στην προετοιμασία. Άρα ρίχνει μοβέ στον προηγούμενο πολιτή, άμα λε ότι είναι αγύμναστος. Τι άμε εγώ τώρα. Πάλι δηλαδή τον Παντελίδη τον βγάζει να πόξω. Συνέτρο του Παντελίδη στα μαγαζιά του, είμαι εγώ, δεν κατάλαβα. Ναι. Ή το ένα τον ήξερα και από χθε. Κάνανε μια προετοιμασία παιδική χαρά. Μπορεί να ισχύει αυτό. Το όχι, δεν να ισχύει. Χωρίς ένταση, χωρίς τίποτα. Τα είπα το Σεπτέμβριο. Ναι. Κερδίζουν αυτή τη Λάρισα. Μεε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 ee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 
Όπως και για κάποιους παίχτες στο ρόστερ που με ξεφώνησαν εμένα γιατί τους είπα ότι είναι καλή. Του λέω σώσου πουλάκι μου. Ναι. Σώσου. Εντάξει. Κύπελο πήρες πριν 80 χρόνια. Και πριν 50. Πριν 49. 40 και ένα ακόμα 50. Ναι. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα να πούμε. Αλλά η ομάδα σου είναι απροπόνητη. Όταν δεν κάνεις προετοιμασία, όταν δεν κάνεις προετοιμασία και έρθει ο Δεκέμβριος, θα αρχίσουν οι θλάσεις, οι μάσκες. Ούτε η δικιά σου η ομάδα είναι πολύ γυμνασμένη. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γυμνασμένος. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι. Εγώ εδώ θα σου πω τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ... Ας να τελειώσουμε με τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Απλά μην ο Άρης, λοιπόν, ναι. Ο Άρης λοιπόν, η πιο αγύμναστη ομάδα του πρωταθλήματος. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι. Και να σας πω και το άλλο. Βρίζετε τον Παντελίδη και τον Άρη και τα λοιπά. Εγώ θα σας πω το άλλο. Εργοτέλης ΠΑΟΚ, είδατε. Ναι, τα λέγαμε και εδώ και την επόμενη μέρα λέω εδώ ότι ο Άρης έχει δύσκολο έργο στο εργοτέλη. Τέσσερα γκολ έπρεπε να φάει ο ΠΑΟΚ στον εργοτέλη. Σα σταματημένου του παίρνουν οι αραπακλάδε εκεί. Του αργού που έφερε ο Σαββίδη και η παρέα του εκεί πέρα. Ναι. Σαν σταματημένου. Πάλι στον ΠΑΟΚ θα πας όμως. Όταν, λοιπόν, όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ με goal offside παίρνει τον εργοτέλη, ναι, και πρέπει να φάει τέσσερα με κανονική ομάδα, δυο-τρει αναπληρωματικοί, τι περιμένετε να κάνει ο Άρης? Τι νομίζετε ότι είναι η ομάδα σα? Τι νομίζετε ότι είναι η ομάδα σας? Επειδή σας φέρνουν οι μάνατζερ τους αργούς, πήγε ο Εργοτέλης με 30 χιλιάρικα, βρήκε γρήγορους. Και βρήκε και ταλέντα, βρήκε και ανέπτυξε και τις ακαδημίες, ναι, του κτλ. Ναι. Ο Εργοτέλης λοιπόν έχει κάνει ρόπα τον ΠΑΟΚ και αποκλείει και τον Άρη. Και λέει ότι αυτή η πόλη εδώ η Θεσσαλονίκη είναι σάπια. Άντε πάλι. Σάπια. Πάλι. Ναι. Τώρα πήρε φόρα, παιδιά. Σας φέρανε το Βέρμπλουμ. Ναι. Τέσσερις μήνες του γλύφατε τα παφτά, ναι, τα μπούτια της γυναίκας του. Περαστικά να το πούμε. Ό, δεν του λέω καθόλου περαστικά. Να το πούμε. Ανθρώπινο είναι αυτό. Α, ναι. Ένα εκατό τα κοροϊδεία είναι ανθρώπινο. Ένα εκατό. Ένα εκατό, ναι. Βρίζετε τους δημοσίους υπαλλήλους και ήρθε ο Βέπλου με ένα εκατό τέσσερις μήνες βαδιστής και είναι κρίμα. Ναι. Ο, δεν καθόλου κρίμα. Ωραία. Δεν καθόλου κρίμα. Προχωράμε, πάμε παρακάτω. Σε βρήκε χαϊβάνι. Εμένα βρήκε. Ο Εργοτέλης. Βρέω Εργοτέλης, σας έχει κάνει ρόμπα. Γλιτώνει ο ΠΑΟΚ με goal offside ως διαμαγείας. Πρέπει να φάει τέσσερα. Σιγά, τι τέσσερα. Τέσσερα, σιγά, στα δοκάρια αυτή που ντόρτια. Έτσι θα μοιράζουν τα ντόρτια. Σα σταματημένη. Ναι. Πες ότι μπορούσε να μην κερδίσει. Και, ναι, πάει, ναι, και πάει και ο Άρης εκεί να παίξει το passing. Ο Άρης έπαιξε με αφέλεια, ναι, πάλι χθες. Έχω πάρει τρία ίδια γκολ έφαγε. Κάτσε στην άμυνα, πάρ' το μπότο. Άρης είσαι, μικρός είσαι. Την πάτησες. Γιατί... Εδώ βάλει μια τελεία, ναι, γιατί το βλέπαμε το μάτς μαζί. Ναι. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα λέει ο Κωστής, όταν είναι το μάτς 0-0, κάτσε να το πάρεις το 0-0.
Και του λέω, άμα πάει όμως 0-0, Κωνσταντίνε, γίνεται μια στραβοκλωσιά να 0 τρεχάτε ποδαράκι. Αλλά το έλεγε αυτό στη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί μαζί το βλέπαμε. Πάρ τον πόντο, ρε, να σωθείς, ρε. Πάρ τον πόντο για να μην ξεφωνήσει κανένα. Μου γίνε εχθέ Ερέρα, Παντελίδη, πάσα πάσα να πούμε. Ναι, εδώ θέλω να σα δούμε τώρα. Πάμε και στο αγωνιστικό. Μικρή ομάδα γίνεται. Στο αγωνιστικό να με κρίνει. Ναι, εδώ θέλω να σα ακούσω. Έχει τον Εργοτέλη που είναι φωτιά στην αντεπίδεση. Βολεύεσαι με δύο αποτελέσματα. Αυτοκτονεί γιατί νομίζει ότι είσαι μεγάλη ομάδα και θα παίξει το παιχνίδι του κυριάρχου. Δεν είσαι κυρίαρχος όμως, είσαι αρούλης. Δεν μπορείς να παίξεις τον κυρίαρχο όταν... με τον Εργοτέλη φουτμπολί. Εγώ άμα βοηθώ στον Παντελή θα του πω, έλα ρε Σάμα, πάμε πιούμε ένα καφέ. Ναι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Θα πει τι βίντεο. Θα σου δείξω το Εργοτέλη ΠΑΟΚ. Θα δει τι τραβήξαν αυτοί. Δες εδώ πώς φεύγουν συγκόντρα αυτοί. Κάτσε πίσω και περίμενε. Κάτσε δηλαδή. Μου θες τώρα και έχεις έξω το σιώπη σε αυτό το μάτς. Άρα λάθος στήσιμο του Παντελή. Έχεις έξω το σιώπη, το βασιλιά της αντεπίθεσης, τον Εργοτέλη, έχεις έξω το σιώπη. Και μου βάζει τους δυο αργούς του σκάφη εκεί. Και, το, και, την άλλη το, και την άλλη τη Λουλού το Μαρτίνεθ που σας τον έφερε ο Μαρινάκης επειδή τις μπαλέτες εκεί δεν μιλάω άλλο. Ε, Βαριανός σας πλασάρα το Μαρτίνεθ για χαφ. Μίλα για τον Άρη, λέει μη μας τον μπερδεύεις με τον ΠΑΟΚ, θέλουμε να ακούσουμε. Ποιος λέει το αυτό. Αριανός, Αριανός. Φάει το Μαρτίνεθ χαφ χωρίς σιώπη μέσα. Βλάκα Αριανέ, ανόητε. Βλάκα. Ποιο θέλει αυτό. Ο προπονητής. Γιατί τον Αριανό ακούω δεξιά και αριστερά. Αλλά με αυτά στα ραδιόφωνα. Γιατί άμα έκανε κανένα τον Λουτσέσκου θα τον είχε περάσει ξεσκίσει 10 γενιές. Γιατί τον Λουτσέσκου στον Εργοτέλη τι τον κάναμε. Λοιπόν. Καλά έκανε και τον ξέρει. Αλλά δεν ακούω εδώ τώρα ποιο σκίζει. Ο Παντελίδης, είναι λοιπόν, λίγο αόριστο. Ποιο είναι κατάσκοπο εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Δεν του βάλει το βίντεο να δει ότι ο Εργοτέλη στον χώρο το μεγάλο μπορεί να διαλύσει και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και τον Άρη και οποιοδήποτε μεγάλο. Ισχύει αυτό. Ισχύει ο Εργοτελάκο. Και εσύ με δύο αποτελέσματα, Χ και Νίκη, περνάγε και θε να μου το παίξει να πούμε Γουαρδιόλα εκεί πέρα. Ναι. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Τα είπαμε, ήμασταν ωραίοι. Άρα λες ότι ο Παντελίδης δεν το διάβασε καθόλου το μάτς. Τον καθόλου. Εργοτέλη. Ναι. Τον υποτιμήσαν τον Εργοτέλη. Δεν γίνεται όμως. Ναι. Έχεις δει Εργοτέλης ΠΑΟΚ και βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ αγκομαχεί. Αγκομαχεί. Παίρνει με goal offside όπως το είπες γιατί ήταν όντως. Δεν με νοιάζει τον goal offside. Τώρα μπορεί να του ξέφυγε το επόμενο. Δεν παίρνει. Ξέφυγε, ναι, του ξέφυγε. Ήταν πολύ λίγο. Αλλά ακόμα χει ο ΠΑΟΚ. Πάει στην αντεπίδεση ο Εργοτέλης. Ναι. Σου κάνει τα τέτ, σου κάνει. Η πρώτη-τελευταία πάσα, ας πούμε, ήταν κακή. Σε έβγαινε με τρεις πάσες. Ο Έφορτο, ο Ιατρούδης, πώς το λέγανε, τον άλλο μέσα στην περιοχή για γκολ. Ναι, δύο πάσες γκολ. Και είναι ΠΑΟΚ, είναι 50 εκατομμύρια ομάδα. Εσύ με τον Μπάσα και τον Μαντίγια και τα δυο τα φλωράκια που έχετε εκεί. Το νέο Κάλβο και το νέο Χαβίτο, αυτές τους φλώρους τους δυο. Ο Μπρούνο Γκάμο και ο Μπρούνο Μάπας. Εντάξει, οι οποίοι ποτέ δεν συμμετέχουν στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη. Ποτέ. Αυτό ισχύει. Έχει έξω, έξω το σκιόπι, έχει και εκείνο το φλόρο το, φλόρο, το Μαρτίνεθ. Άρα δεν μαρκάρει κανένα. Πάρ το κέντρο σου στο πήρα να πούμε. Ναι. Τα τρεχαντήρια του. Που είναι τρεχαντήρια, δεν είναι και πολύ ποιοτική. Τρεχαντήρια όμως είναι. Του Εργοτέλη. Γιατί άμα ήταν. Γιατί άμα δεν ήταν. Είχα και μεγάλη ποιότητα, σας βάζω και 4 και 5. Λοιπόν, τέλος. Παρακαλώ. Καλησπέρα, λέει αυτοί που χλέβαζαν τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εντάξει, τώρα οκ, okay, είπαμε. Και αυτό είναι ένα τίμημα. Ένα τίμημα. Το ότι χωρίς να ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητες τους, ανέβηκα πάνω στο άλλο και λέει ερχόμαστε να σας διαλύσουμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα τίμημα επίσης, γιατί αυτό είναι ανώμαλη προσγείωση. Αυτό τώρα. Είναι μάθημα ζωής. Ναι. Να μην ξέρω τι έχω. Στο παντελόνι μου, ναι. Στη τσέπη μου, ναι, 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 ναι. Στο μυαλό μου, στη δυνατότητά μου. Δηλαδή, πάω εγώ με ένα γουρούνι μπράβο εκεί και δεν τον κάνω να του γαργαλάω το μουσί. Ναι. Θα με δει. Θα σε πιάσει το δάχτυλο και θα σε στρίβει καμιά ώρα. Ναι, τι τον κολλάνε. Τι τον κολλάς. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα σα, λέει παιδιά. Χθες είδα ένα βιντεάκι από το περσινό μάτς που δεν έγινε με το Ολυμπιακό και είδα και σε εκείνο το παιχνίδι τέταρτο Ερκομίνη. Τώρα το είδε, ρε φίλε, πλάκα μα κάνει. Για του ηθικολόγου λοιπόν, τώρα, ναι. Ναι, 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 για πε μου. Τον Κομίνα τον μπλακώναν στην Τούμπα, θα στεναχωριόταν κανένα από αυτού εδώ του κουμπαγλάδε, του γιαλατζί χριστιανού εδώ που κάνουν. Κανένα δεν θα στεναχωριόταν, στο λέω εγώ. Αλλά σαν πράξη είναι κατακριτέα. Δεν μην μα κολλάσει πράξη. Ε, τι, αυτό είναι κατακριτέα. Δεν γίνεται να χτυπάμε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα να σου κάνει κάποιο ζημιά και να τον μπλακώνει. Υπάρχει ωραιότερο συνέστημα. Κανένα δεν θα στεναχωριόταν. Πώ είναι η πάξη, ένα εκατομμύριο, όλοι θα έλεγαν καλά του έκανε. Όλοι. Τότε είπα οξύ. Αλλά σαν πράξη είναι καταδικαστέα, Κωνσταντίνε. Καταδικαστέα. Δεν γίνεται να χτυπάμε τον κόσμο. Πώς το λένε. Τον Τζίλο, φυσικά και τον Τζίλο 30 του μηνός θα πετάει στα τεστ να πούμε. Ναι, θα πάει στα τεστ. Άστε το παραμύθι τώρα. Μουστάρουν εκεί το διτυπικό τη Λεζάντε. Του δώσα δύο φάπε εκεί πέρα. Άμα θέλα να τον κάνουν ζημιά, θα του κάνουν ζημιά. Άμα θέλα να τον ισοπεδώσουν, τρει-τέσσερι βόδια εκεί πέρα. Κρακ, κρουκ το άτιμο. Τι, το δώσα δύο σφαλιάρες εκεί να τον τρομοκρατήσουν. Άσε με καημένε τώρα τον κάνα τον Τζίλο. Σε δύο μέρες είναι έξω ο Τζίλο. Έμενα 400 άτομα Ηρακλήδης πέσανε πάνω μου στην Καλαμαριά. Ναι. Και τι έπαθα. Έφαγες ψηλές. Τι χοντρές ψηλές. Έφαγες ψηλές χοντρές. Ναι.
Τι έκανα, 400 ηρακλειδεί. Ε, ναι, αλλά προκάλεσε. Σε έκανα χειρονομία. Ο Τζίλο τι έκανε, έπαιξε 50-50. Τι έκανε ο Τζίλο. Τι έκανε ο Τζίλο. Ναι, δεν έκανε είναι κάτι. Είναι διαιτητή αλφαεθνική. Άρα είναι μέσα. Άρα έχει μέσον. Ναι. Άρα το βάλαν κάποιοι. Ναι. Άρα έκλειψε. Ναι, άρα ναι. Το πα πολύ πίσω. Ναι, ναι, σωστά. Εγώ τι λέω, κρίμα. Μπήκε δηλαδή σε ένα χώρο που είναι εκτεθειμένο. Μια κερκίδα έπεσα πάνω μου. Ναι. Ήμουνα εγώ κάτω. Μαζί με τον κόκκινο ήσουν. Ο κόκκινο στα δημοσιογραφικά ήταν. Ήτανε τρεις παλαιστές του Απόλλων Καλαμαριάς και εγώ. Και οι άλλοι από πάνω ερχόντουσαν. Ναι. Λέω τώρα, άμα επιζήσω εδώ, θα προλάβω να πάω σαν τη Μέρι Λίντα στο γεροκομείο. Ναι. Να κλείνω το μάτι στις γιαγιάδες, στα 80. Αλλά. Αλιτάκο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα από τα Αλτή Χειμώνα. Χθες νίκη το πάω. Ναι. Καλαμαριά Ηρακλής 2-0. Μπαίνω μέσα από τα ποδητήρια. Είναι 1000 Ηρακλειδείς. Περνάω από μπροστά από την κερκίδα, φυσικά είπαν και διάφορα κτλ. Του έχω δύο. Καλά, προκαλεί κιόλα κι εσύ, προκαλεί. Ναι. Λοιπόν, θα φάτε δύο. Δύο. Θα φάτε. Έδειξε στα δύο δάχτυλα, όχι το με ένα. Δύο έδειξε. Το δάχτυλο το έκανε στο πρώτο γκολ. Α, με τα θέλω από πόσο όμω και σε ένα φίλο. Τα θέλω από πόσο. Ήμουνα ζωηρό. Ζωηρό, ίσω. Τα θέλω από πόσο. Ναι. Λοιπόν, πρωταρτή χειμώνα, καλημέρα. Για πολλού και διάφορου λόγου, ένα λόγο είναι η εικόνα αυτή του Πρίγιοβη, λέει όλα τα λεφτά. Τα είπαμε. Το σχολιάσαμε, η εικόνα του Πρίγκιπης για μένα είναι η πιο σημαντική της χρονιάς. Και αφού τρώτε. Ο ΠΑΟΚ κάνει πλέον ναι. Οπαδούς από την ομάδα και τους παίχτες καλά του. Καλά, γλύψει εκεί τον ΠΑΟΚ. Τους παίχτες του. Τους παίχτες του. Να μην είναι τον Πρίγκιπης, τον οποίο τον θέλει να τον πάρει μισή Ευρώπη. Ο οποίος είναι πέμπτος κόρος σε όλο τον πλανήτη. Μέση, Ρονάλντο, Σαλάχ. Και ο Πρίγιοβιτς. Και πούλα τον του χρόνου, ναι, φίλε. Εντάξει. Του χρόνου θα φύγει. Να τον πουλήσει του χρόνου. Ποιο θα φέρει. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά θα πρέπει να φέρουν πάλι ένα παίκτη τέτοιου βελικού. Τον έχει. Τον Αγκόμ, πολύ καλός. Πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν μπορεί να σηκώσει. Τι να σηκώσει. Το βάρος της φανέλας σε παιχνίδια που ανερχόμενος, ναι. Με άνοδο, ναι. Με ταλέντο, με ταχύτητα, με τέχνη, με εκτέλεση. Τι. Μόνο δηλαδή. Άμα μη κάνει και καλός δεν είναι εφόσον είναι Fiat, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Βέβαια. Να πούμε, να ότι πούμε δηλαδή τους παιχταράδες ή αυτούς που βλέπουμε. Τον Μπουζούκι, ας πούμε. Τον Ακπομ, ας πούμε. Το Χατζηγιοβάνι. Το Μαυρομάτι, το Σέντερμπαχ, λίγα πράγματα. Ναι, δεν μου αρέσει ο Μαυρομάτι. Λίγα πράγματα. Ναι. Δεν μου αρέσει ο Μαυρομάτι. Αλλά τέλος πάντων. Χατζηγιοβάνι και ο Μπουζούκης είναι ναι, wow, ναι. Ναι. Γιατί ο δικός μας εδώ, ο Ακμπομ. Ναι, είναι... που είναι 21, ναι. Πεκταράς. Πολύ δυνατός. Γιατί δεν σου λέω για τον Ζάμπα. Ο Ζάμπα αφελός είναι. Ο Ζάμπα θα πουληθεί πιο ακριβά από όλους. Δεν ξέρω εγώ, ναι. Το μυαλό του είναι επένα που. Ναι. 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 Εγώ διάβασα ένα κείμενο που έγραψε τις προάλλες, νομίζω το μυαλό του δουλεύει πολύ καλά. Και θα σου δείξω, το διαβάσουμε παρεούλα, να δεις ότι άτομο που δεν έχει μυαλό δεν γίνεται να τα γράψει αυτά. Εγώ το ποντάρω στον Ακμπομ. Ναι. Η διακοπή πρωταθλήματος είναι δεδομένη, οι διαιτητές δεν κατεβαίνουν, δεν έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, άρα πάμε. Καλό Γενάρη, 12-13 Ιανουαρίου. Κακό αυτό. 25 μέρες χωρίς πρωτάθλημα. Ναι, θα ασχολούμαστε με τη Χρυσή Αυγή. Θα βρούμε τι ασχολούμαστε. Εντάξει, ναι. Γιορτές έχουμε. Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, Μανούλα μου. Η αγωνιστική, ναι. Η οποία δεν γίνεται το Σαββατοκύριακο, ναι. Λογικά η ενημέρωση είναι ότι θα γίνει ανάμεσα, θα έχουμε βόλυμη 15 και 16 Γενάρη. Ναι. Άρα αυτό μεταφράζει ότι θα έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη έτσι ποδόσφαιρο. Τρία παιχνίδια μέσα δεν σε μια εβδομάδα. Δεν κάνω αυτό όμως. Εντάξει, έχουμε διακοπή τώρα και έχουμε γίνει Bundesliga. Ναι. Άμα θέλετε Χριστούγεννα και. Γιορτές θα κάνουμε τώρα, ναι. Γιορτές. Χαζούγεννα. Γιατί χαζούγεννα, ρε φίλε. Να περάσουμε λίγο το πνεύμα του ημερό, λίγο να διασκεδάσουμε. Πάρει την Ευγενούλα, να πάμε βόλτες. Να γίνει 400 κιλά, ναι. Να ξοδέψει. Ναι. Ναι, σε βάλουν με το ζόρι. Ναι. Να γίνει υπερκαταναλωτικό. Μα όχι, δεν είμαι υπερκαταναλωτικό εγώ. Δεν είσαι. Όχι, καθόλου. Α, εδώ πώ θα γυρίσει. Σαν χιονόμπαλα θα είσαι. Και φάει και λίγο και δεν πειράζει μέρες, ναι. Είναι. Εσύ δεν θα φας καθόλου. Όχι. Μια χαρά τα καθαρίζεις τα μελομακάδα. Θα αφήσω μεσημέρι με τον κυμπόκο να φάτε. Όχι. Κυμπόκο θα έρθω αύριο με το τωρατόπουλο. Το τράτο. Το φοβάται, χθες είναι εδώ. Θα είναι το τράτο. Θα πω το τράτο να μην είναι μαζί μου ο τάτος. Θέλει να με φυλάει κοπιάλι. Θα φυλάω κοπιάλι να μην πειράξει την τεντάνα. Την τάνα. Τέλει αυτό, τέλει, θα φας την τάνα. Θα έρθει σήμερα από νωρίς τώρα, από 12 ώρα θα έρθει εδώ, περιμένει τις μυρωδιές. Ναι, αυτά δεν τα μπορώ, τις γιορτές για αυτά τα υποκριτικά. Δεν τα μπορώ, γιατί υποκριτικά, για αυτά υποκριτικά ρε Κωνσταντίνε. Ένα μην χαρίσει τη ζωή σου σε τίποτα ρε φίλε, να μην χαρίσει τη ζωούλα σου. Πάει να φιληθεί τώρα ο Κανελάκης με τον κόκκινο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε χωνεύει ένας τον άλλον, κόκκινος δεν το μιλάει. Ένα, γιορτές είναι, φίλε δεν είναι καλό πράγμα κατά σκακία. Δεν είναι καλό πράγμα κατά σκακία. Μέρες εορτών. Μέρες εορτών, δεν πειράζει, μια ζωή έχουμε. Δηλαδή κουβαλάμε την κακία μαζί μας μέχρι να πάμε στα Κυπαρίσια. Αφού τα πηγαδάκια όταν γίνονται, ναι. Κάτι κακό λέει ένας για τον άλλον. Λες. Πάντα. Α. Στο πηγαδάκι. Ναι, το πηγαδάκι είναι κράξιμο, κουτσουμπολιό λες. Είναι κουτσουμπολιό κράξιμο. Συνήθως οι γυναίκες θα κάνουν αυτά τα κουτσουμπολιά. Όχι, χειρότεροι είναι οι άντρες. Ναι. Χειρότεροι. Α, μάλιστα. Δεν τον μπορώ καθόλου το κουτσουμπολιό. Εγώ σαν πηγαδάκι έχω βρεθεί πηγαδάκι. Ναι. Είναι κατηγόρια για τον άλλον. Μόλις έρθει ο άλλος, ναι. Κάνουν άλλο πηγαδάκι και κατηγορούν άλλους. Οι οποίοι κατηγορούσαν αυτόν. Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι υποκριτικό. Εγώ μάλλον δεν θα προλάβω πάντως. Σήμερα γιατί έχουμε πολλή δουλειά με το ένα, το δεν θα κλείνω έλεγα εδώ. Ναι. Ούτε πρωτού γύρω ούτε Χριστού. Κλειδώνει η πόρτα. Ναι, τουαλέτες εδώ. Κλειδώνει η πόρτα, τελείωσε. Δεν είναι ούτε κάλαντα ούτε μάλαντα ούτε τίποτα. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο κάτι τώρα. Ναι. Πώς βλέπεις την πρόσληψη του Τράκη που φέρνει τον Πιτίνο από την Αμερική? Ποιο είναι ο Πιτίνο? Ο Πιτίνο. Ο Πιτίνο είναι σαν να φέρνει ο Ανδρώνης το Λάρι Κίνγκ εδώ στο Μετρόπολης. Κάπως έτσι είναι ο συνδυασμός. Προπονητής. Ναι, θα ζηλέψει ο κόκκινος. Ναι. Σαν να φέρνει το Λάρι Κίνγκ εδώ στο Μετρόπολης είναι ο Πιτίνο. Είναι ο αντίστοιχος, είναι προπονητής NBA χρόνια τέλος πάντων και ένα, το φέρνει ο Τράκης. Έχω ένα φίλο που συνεργάζεται. Φαντάζομαι είχαμε τον Λάρι Κίνγκ. Τι θα γινότανε? Τι θα γινότανε? Ναι, έφερε εδώ ο Ανδρώνης το Λάρι Κίνγκ. Το ρουφιανιλίκι που θα έτρωγε ο Λάρι Κίνγκ, ναι, ούτε μια εβδομάδα διακαθόταν. Δεν θα άντυχε, λες, με τίποτα. Γιατί θα έπαιρνε και πολλά λεφτά, εμείς θα λέγαμε διατήρηση. Τίποτα. Για Παύλο τώρα, χαλάσει τις ισορροπίες, έφερε το Λάρι Κίνγκ. Τίποτα. Πεθαμένο στις τουαλέτες θα το βρίσκω. Εγώ. Τίποτα. Ούτε το Λάρι Κίνγκ δεν θα αντέχαμε τι εδώ πέρα. Τι να αντέξει το Λάρι Κίνγκ, μου φιάνει να πούμε τι να αντέξει το Λάρι Κίνγκ. Πάντως ο Τράκης είναι για μένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ορισμός του. Τη παραγοντάρα, ρε παιδί μου. Ναι. Πραγματικά. Αυτά θα τα πει. Ναι. Άμα αναλάβει ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα. Ναι. Και φτιάνει ομαδάρα, την πάει στην Ευρώπη στου 8. Ναι. Που παίξει ποδόσφαιρο κτλ. Και αυτό να πει. Στο μπάσκετ πάντως το έχει κάνει πετυχημένα. Μπάσκετ, έχει πάρει 6 φορές το τσάρο την Ευρωλίγκα. Το μπάσκετ τώρα στον κόσμο. Πόσοι παίζουν μπάσκετ, να πούμε. Ασχολούνται πολύ. Α, κάτω. Κάτω στην Αθήνα. Κάτω στην Αθήνα είναι άλλο κόσμο. Στον κόσμο σου λέω, ρε. Είναι το δεύτερο άθλημα στον κόσμο. Στην Ευρώπη πάμε στι χώρε. Γερμανία ασχολούνται με τον μπάσκετ. Φυσικά. Ολλανδία ασχολούνται με τον μπάσκετ. Ναι, 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 τι λες, ρε παιδί μου. Τι λέω. Ισπανία ασχολούνται με τον μπάσκετ. Ισπανία, ναι, Ισπανία ασχολείται με τον μπάσκετ. Ρεάλ Μαδρίτη. Το καλύτερο πρωτάθλημα σε Ευρώπη. Ρεάλ Μπαρσελόνα, Μάλαγα, Μπασκόνια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, με τον μπάσκετ. Ναι, 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 ναι. Βρήκαν ένα άθλημα για αυτούς τους κρεμανταλάδες, τους άχαρους, τους ψηλούς να τους βρουν ένα άθλημα να ασχολούνται, ρε φίλε. Βρήκαν ένα άθλημα και του κρεμανταλάδες, να πούμε. Να έρθει ο Λάρι Κίνγκ στο Μετρόπολη και να κάνει μιμήσεις του Κιμπόκο Ραπτόπουλος. Λέει κλάμα, λέει μόνο αυτή την εικόνα θέλω να δω. Όχι, μόλις έρθει ο Λάρι Κίνγκ. Ναι, 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 ναι. Θα κάτσει δίπλα στον κόκκινο, θα του πει ο κόκκινο. Άθε, ξέρω εγώ. Άθε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ντουέτο, φαντάσου, Λάρι Κίνγκ με κόκκινο έτσι απέναντι. Μπορεί να του πει, θα κάνετε μαζί. Ντουέτο. Ναι. Έτσι. Ναι. Πόσο βλέπει να. Θα πάει ο Λάρι Κίνγκ να πει δύο λόγια παραπάνω, θα δουλέψει ο κόκκινο, θα πει εγώ είμαι αυτή ήθη. Τι είσαι, ρε φίλο, άλλο θα ήθη. Δεν έχει. Πάντως, μπράβο στον Τράκη, στον Τράκη. Υπέροχος παράγοντας. Ναι. Πραγματικά, ο μάγκας ξοδεύει, βάζει το χέρι βαθιά, όσο ένα στράγαλο φτάνει το χέρι, όχι όσο εδώ στην τσέπη. Όλα για την ομάδα του και φέρνει τώρα προπονητή όπου κάνει πάταγο όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτή τη μεταγραφή. Φιλαράκι μας ακούει κιόλας, αλλά έχει και φιλαράκι μας είναι. Έχει και φορολογικούς λόγους να το κάνει αυτό. Μα τι πράγμα. Όπως τα λογιστικά των ομάδων μας, σας, μην τα πολύ πιστεύετε να πούμε, Κούλιανε. Ναι. Αυτά τα ανοίγματα. Ξέρε, φίλε, τι πιστεύει τέλο πάντων. Θα μα πει τι πιστεύει, δεν μπορώ να πω τη λέξη πρωί-πρωί. Πε μου κάτι που πιστεύει. Αν μου πούνε ότι έκανε επένδυση 110 εκατομμύρια ευρώ σε Σαββίδη στον ΠΑΟ. Ναι, δεν το πιστεύουμε. Ξεκινάμε τα βασικά. Όχι, άγιε. Και παλεύει με το Μελισανίδη να πάρει πρωτάθλημα. Δεν παλεύει φέτο. Λε από μπάλα είσαι τούβλο να πει. Ναι, δεν παλεύει όμω φέτο. Φέτο δεν παλεύει με κανέναν. Με τον εαυτό του παλεύει. Δηλαδή, αν ο Σαββίδη έχει βάλει 100 εκατομμύρια άνθρωπο. Που τα έχει βάλει. Και ο Μελισανίδη τζάμπα βγάζει κέρδο και σου πήρε το πρωτάθλημα. Ποιο είναι ο έκπτωση και μισούν ο Βλάκα δηλαδή εδώ. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Επένδυσε 110 εκατομμύρια ο ΠΑΟ. Εντάξει. Συνολικά τα 5 χρόνια όμω. Ναι. 6, όχι. Πόσα έβαλε δηλαδή ο Μελισανίδης. Έβαλε 110 ο Σαββίδης. Έβαλε και ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης πόσα έβαλε. Στην Γάμα Εθνική βγήκε κέρδη. Ναι, εντάξει, έδειξε και την ομάδα για να μην πληρώσει και τα έξοδα. Βγήκε ναι. Κέρδη, ναι. Ναι, εντάξει, okay. Οπότε πήρε προτάσμα χωρί να βάλει λεφτά. Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Ενώ άλλο έβαλε 110 και δεν πήρε ακόμα. Ναι, αλλά βλέψει γίνεται τώρα. Και εσεί πανηγυρίζετε. Βλέψει γίνεται όμω τώρα. Σα έβαλε ο Εργοτέλη με στα δίκτυα. Βρεά τον Εργοτέλη, τώρα τι γίνεται. Μείον 15 είναι η ΑΕΚ. Ναι. Πετάχτηκε μια φούσκα, είχε πέσει και το κομίνι. Ναι. Από εδώ από δηλαδή, εκεί δικαστήρια. Έδωσε 110 εκατομμύρια για να φάει 3 από την Κραστοντάρ, πώς τη λένε. Θα το δούμε στην πορεία αυτά τα 110 εκατομμύρια. Γιατί άμα είναι συνεχόμενα πρωταθλήματα θα αξίζει τον κόπο. Χτίζει κιόλα. Δεν μου λε. Καλημέρα, λέει Διδημάρα. Θα ήταν τυχερός, λέει ο Λάρι Κίνγκ, αν δεν τον έτρωγε και αυτόν ο Κιμπόκο, κλαίνε με Λάρι Κίνγκ και Κιμπόκο. Φαντάζομαι να μπει ο Λάρι Κίνγκ και να σκάσει ο Κιμπόκο μέσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, το Λάρι. Τι είναι αυτό. Τι είναι, μιλάει εδώ τώρα. Πού είναι, τι κάνει. Γιατί ήταν το κόκκινο. Εμένα πήλα μου είναι κόκκινο. Πάντω το γέρο, ποιο είναι αυτό το γέρο. Ο Λάρι Κίνγκ. Λαρική, τι να το, αμέα είναι. Όχι, δεν παίρνει σύνταξη αυτό. Κλάμα, φαντάζομαι να έχουμε τέτα τέτ Λάρι Κίνγκ εδώ με Κιμπόκο, έτσι. Λοιπόν. Δίδυμο. Δίδυμο μαζί. Ο Λάρι Κίνγκ με τον Κιμπόκο. Λοιπόν,
φέτος. Ναι. Γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό. Αυτά τα καλά έχει. Πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε. Και φέτος τα Χριστούγεννα σε καταστήματα Wind έχουμε ακόμα πιο ωραία καλούδια. Διότι το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Αγοράζεις το αγαπημένο σου smartphone με έως και 48 άτοκες δόσεις και παίρνεις χριστουγεννιάτικη δωρεπιταγή αξίας έως και 200 ευρώ παρακαλώ. Αγαπημένο τη σάτυρα ή μάλλον καλύτερα τις μιμήσεις που τις κάνει εξαιρετικά και το κουμπαράκι μου. Α, κουμπαράκι μου! Εγώ πρόταση σε λίγο να κάνεις κάτι. Μια πολύ ωραία πρόταση, αλλά πρώτα έχουμε άλλη μια πρόταση για εσάς. Η ώρα 11 έρχεται το αεροπλάνο του Άρη, να ξέρουν οι φίλοι του Άρη, θα θέλουν να πάνε να υποδεχτούν την ομάδα. Γιατί να την υποδεχτούν? Γιατί, για να συμπαρασταθούν στην ΙΤΑ, τι, μόνο στις νίκες θα πηγαίνουν. Ναι, θα πάει και αυτό λέει η ποδοσφαιρική, έτσι, σωστή να πέρα, διαχείριση έχασες, πραγμάτων. Ναι. Έχασες το μάτς, να σε ρωτήσω, είσαι πληρωμένος, γιατί να το χάσεις το μάτς. Ναι. Να κάτσουμε να μιλήσουμε, να αναλύσουμε, να κουβεντιάσουμε. Έχω ερώτημα. Έχω ερώτημα. Ναι. Να κουβεντιάσουμε, ναι. Καλά, μα να αναλύσουμε, να κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε, ναι. Αυτό να κατέβει. Λοιπόν. 11 η ώρα, παιδιά, έρχεται το αεροπλάνο. Μισή τον Άρη, μισή τον Άρη. Παλακρόστε, παλακρόστε, παλακρόστε. Λοιπόν, τέτοιες μιμήσεις και καλύτερες κάνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο οποίος είναι εδώ από 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σοου που τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, ραπ εν κούλ ακούτε, φίλες και φίλοι. Γελάσεις, οι απέναντι εδώ, τα ξεφωνητά, να μην πάνε να ρωτήσουν όμως πράγματα οι φίλοι του Άρη που είναι προβληματισμένοι. Τι να ρωτήσουν? Εγώ ας πούμε αν ήμουν φίλος του Άρη και έβλεπα την απόδοση των Λατίνων να πέφτει, θα έλεγα μήπως κάποιοι από αυτούς τους... Έλα ρε, δεν γίνονται αυτά παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Ξύλιψε το μικρόφωνο. Εγώ φταίω τώρα ρε φίλε. Θα πάει καλά δώρα, αγόρι μου. Έλα δώρα, φίλε. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Ποιο το έβαλε, κύριε. Ναι. Ο Ανδρώνης, άντε. Λάθος έκανε. Ναι, λάθος έκανε. Ξεφώνησε. Κράτα τώρα σε λίγο, Καζαμπάκη. Ναι. Παιδιά, έχουμε λοιπόν. Εγώ θα έκανα το ερώτημα. Μήπως κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν αποκλειστικά για τον. Όπου είστε. Ναι. Αποκλειστικά για τον Πάκο Ερέρα ξενέρωσαν μετά τη φυγή του Κωνσταντίνε. Και είναι πολλοί αυτοί. Έλα, βάλ την στην τρύπα. Βάλ το στην τρύπα, βρε αγόρι μου. Χώστο. Μπράβο. Εντάξει, ναι. Ναι, το βάλε. Λοιπόν. Εδώ. Εντάξει, δες τα γράμματα, τι πράγμα είσαι. Ταλαιπώρια είναι αυτό, δεν είναι μικρόφωνο. Ταλαιπώρια. Άμα έρθει ο Λάρι Κίνγκ εδώ. Αντιραδιοφωνικό σε αυτό το κομμάτι. Θα αλλάξει το στούντιο, ρε φίλε. Ναι, θα έρθει ο Λάρι Κίνγκ. Κάνε μου ένα πηγαδάκι. Λάρι Κίνγκ. Λάρι Κίνγκ θέλω. Άστα, Λάρι Κίνγκ. Πάρε στον Άρη τώρα. Σε ρωτάω. Μήπως κάποιοι ξενέρωσαν λατινόφωνοι που έφυγε ο Πάκο Ερέρα ξαφνικά και σου λέει α, δεν βγάζουν τα ισόψυχά του για τον Παντελίδη. Σου κάνω ένα ερώτημα. Είναι πολλοί αυτοί που ήρθαν για τον Πάκο Ερέρα το καλοκαίρι. Αν κάτι τέτοιο. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί με τον Τζίλο που ρεμίξαν τον Τζίλο. Ναι. Να του στείλουν μια φόρμα. Άντε πάλι. Πάλι από εκεί με τι βόλτε και με τον Τζίλο και με τι κουτουλιέ. Κοίταξε. Στη ζούγκλα που κάτσε ρε φίλε να σου πω κάτι. Εσύ πας σε μια δουλειά και σε προσλαμβάνει ένας τύπος ο οποίος αυτό σε φέρνει, τον έχεις από κοντά, σε γουστάρει, τον γουστάρεις, τον έχεις, είσαι γνώμο τέλος πάντων και ξαφνικά τον ξυλώνουνε. Τον ξυλώνουν. Δεν θα πεις άντε να πούμε τώρα. Ναι, ποιος με πληρώνει εμένα? Άμα με πληρώνει και είμαι ευχαριστημένος. Άρα λες ότι το θέμα έχει να κάνει με την πληρωμή. Με φαίνει και με κάνει τώρα. Με πληρώνει. Είμαι καλά. Έχω προοπτική. Ναι, αλλά δεν χάνει λίγο από το όραμα, λίγο τίποτα από αυτό χάνω. Που όταν ήρθε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό. Γιατί έχασα τη θέση μου. Ναι. Με βάλανε σε άλλη θέση. Ναι, λες ότι ο Μπρούνο Γκάμα, ο Ματέο Γκαρσία. Αυτοί παίζουν και κανονικά δεν του έφαγαν την θέση στο αρχικό σχήμα. Τι. Εγώ κάνω ένα ερώτημα, ρε παιδί, ψάχνω να βρω λόγους. Τι λόγους να βρει. Παίζουν την πάσα πάσα στον Άρη. Ναι. Ξανατμανάει με τον Εργοτέλ. Κλείνονται να πούμε, του κλείνουν αυτού. Ναι. Ένα παίκτη, δύο παίκτε του δουμπλάρουν. Οι άλλοι παίκτε του Άρη από τα χαφ δεν είναι να σκοράρει κανένα. Του τραβάνε και δύο αντεπιθέσει γιατί είναι μέτρια καλύτερη. Αμυντική γραμμή συνολικά. Η τετράδα τη άμυνα. Μπάζει δεξιά, μπάζει αριστερά. Και τα σόπρι μέτρια. Έχει εκεί τον ανέφτη βλάχο εκεί στα σέντερ. Ναι, αλλά πρόσεξε. Μην το πειράζει πολύ, μην το πειράζει πολύ, ο Καζαβάκη. Πρόσεξε. Ναι. Το Σεπτέμβριο θυμάστε το που με ξεφώνησε ένα Αργιανή. Αρέσει το Βαρέλα και το Κρέσπε. Εγώ πώ να λέγαμε Αφράι και εγώ. Ρε παιδιά, μη συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Του θυμάσαι. Πούρλιαζαν. Ρε σωθήκανε. Δεν είναι ο στόχος να σωθήκανε. Το υλικό του Άρη είναι για να βγει η Ευρώπη. Άστρο. Αν δεν τα καταφέρουνε, θα φταίνει οι ίδιοι. Άστρο το παραμύθι. Πες μου, εσύ έχει καλύτερο υλικό, εξάδε τον Άρη, να μην με τρελαίνεις κι εσύ. Ο. Ε, τι ο. Ο.
το υλικό του Άρη είναι αρχή πεντάδε. Εάν δεν βγούνε, εάν δεν βγούνε, θα φταίνει οι ίδιοι. Ως οργανισμός. Αυτά τους κάνετε και τους λύγετε το παραμύθι. Όχι, κανένα παραμύθι. Έστω έκτος να έρθει που πάλι θα βγεις από εδώ. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Άνοιξε γραμμές. 90-90-90. Ανοίγουμε το κέντρο, να κουβεντιάσουμε ό,τι γουστάρετε. 11 η ώρα έρχεται η αποστολή. Και 3 η ώρα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου. Στην εκπομπή σου θα έρθει ο Ιφαντίνο του Μετρόπολης εδώ. Θα συνεκάνει ο Γιώργος Ομάτιος, ο φιλαράκι μας. Έτσι, 3 η ώρα ο ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι μπορεί να πέσει με. Γιάννενα, Λαμία, Κισαμικό, Παναχαϊκή, Απόλλος Μήνης, Ξάνθη και Λάρισα. Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να πέσει. Με τη Λάρισα. Και την Ξάνθη. Η Ξάνθη είναι δικιά του. Από πότε έγινε δικιά του? Πήρε ο Μουζενίδης. Α, την πήρε ο Μουζενίδης. Είναι φίλη του. Α, μάλιστα. Ας πέσει με τον Κισαμικό ή ας πέσει με τη Λαμία. Πάμε, Ξάνθη, να τους κάνεις μια πλάκα να πούμε. Ναι. Τους κάνεις εκεί. 2-3 βολάκια. Τους κάνεις 1-3 εκεί. Και 0-1 εδώ. Και 0-2 εδώ. 0-2 αποκλείες όμως. Όχι, κάνεις λάθος. Ναι. Θα ξαναφύγει το μικρόφωνο, λέει ο Φωτεινό. Κατεβαίνει σαν την τζουτζού του γέρου το μικρόφωνο. Ναι, κατεβαίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εδώ έχει δίκιο ο Κουμπαράκος μου. Καλημέρα, φίλε. Πάμε γραμμές. Τα 3 εντάρια δικά σας. Είναι αυτό το μικρόφωνο. Έλα, καλημέρα. Καλό το να. Αποκλείει. Ο Βαρδάκης την έκανε. Ναι. Από Αριδαία Αλμοπάρα. Γεια σου, φίλε. Εκείνο το βιβλιαράκι με τις πονηρές, τις φωτογραφίες, το ημερολόγιο, το έχεις για να θυμάσαι που έκλεψες και να μην το ξανακάνεις. Ναι, ή για τις δύσκολες στιγμές της μοναξιάς, έτσι να θυμάσαι τα παλιά καμιά φορά. Έχουν βγει καινούργια μοντέλα. Έχουν βγει πολύ καινούργια, ρε φίλε. Εγώ το έχω πραγματικά για να λέω ότι δεν στην κακή πράξη έκανα να μην. Καμιά φορά να θυμάσαι τα νιάτα όταν ήσουν 18 χρονών, ρε παιδί. 17 χρονών, όντως, η πενταήμερη. Τότε, ρε φίλε, εμείς για να δούμε γυμνό έπρεπε να πάρουμε κανένα ταρατατά, κανένα τέτοιο πρέπει να πάρουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι μικρός, είμαι 28 χρονών. Τώρα βλέπετε ό,τι θέλετε, φίλε. Εμείς τότε ήμασταν. Προλάβαμε... Ναι, αλήθεια λες. Λοιπόν, ο Άρης, ρε παιδιά, ο Εργοτέλης έχει καλή ομάδα. Τώρα κακά τα ψέματα. Εδώ κόντεψε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αν δεν ήταν εκείνο τον γκολ το αφισβητούμενο, θα τον έπαιρνε χ. Αλμοπέ, τα είπαμε μετά το μάτς με το Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Στο είπα, Κωστή. Ναι, λέω, Άρης έχει δύσκολο έργο. Μετά ο Καρατζαφέρης, χθες πριν την εκπομπή, λέω να παίξω ένα διπλό τον Άρη, λέει και 4-6 γκολ τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ λέω, παίξω ένα 4-6, 7 συν. Αλλά παραιτήθηκε ο προπονητής. 7 συν δεν έγινε. Χάλασε το 7 συν. Ναι. Παραιτήθηκε ο προπονητής. Αλλά λοιπόν, τον Άρη λέω. Κάτσε να δούμε τα μας πει ο Αλμοπός. Κάτσε, τον Άρη τον φοβόσουν. Τον Άρη λέω μην τον παίξει διπλό. Λέω γιατί λέω δεν τον έχει δει τον Εργοτέλη, Γιάννη μου. Ναι. Εσύ βλέπεις την Κολοντάκη. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ο Εργοτέλης πολύ δυνατή ομάδα, τίποτα άλλο. Χαιρετίσματα στα αδέρφια μου και στον πατέρα μου που πήρε χθες σύνταξη. Μας μεγάλωσε, μας έκανε ανθρώπους και πήρε σύνταξη. Ναι, είναι στα 62. Το λέω χθες. Μου λέει πήρα σύνταξη, αύριο δεν πάω δουλειά. Το λέω κοίτα πατέρα, τράβαλο μετά τις γιορτές όλους τους γιατρούς να πάμε. Ουρολόγους, γαστρεντερολόγους, καρδιολόγους, να χαρείς τη σύνταξη. Ναι, σωστός. Γιατί βλέπεις, λέω σαν τα κοτόπουλα ο κόσμος. Σωστός. Σε όλους τους γιατρούς και μετά βολτούλες να περνάει καλά, να γυμνάζει, να προσέχει έτσι τι τρώει. Τον είπα. Να σε καλά. Έτσι τον είπα, να δούμε, έγινε παιδιά, τα λέμε. Καλά, σε ξεφωνίζει ο Λάκης ο Κοτογουλίδης. Λέει, θέλω να το διαβάσει οπωσδήποτε. Λέει, κούλο, όχι μόνο λέει η Αριάννη, λέει. Και ο Κουμπαράκος σου λέει, έκανε συγκρίσει του παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Και έλεγε ότι μόνο κανένα δυο παίχτες λέει χωράνε σε δεκάδα του Άρη. Ναι. Τι ακροματικότητα πιάσαμε εκείνη τη μέρα. Δεν θυμάμαι. Πάμε παρακάτω. Πες το Κοτογουλίδη. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Το ραπ θέλω λίγο τώρα. Ραπ, έλα λίγο. Έλα φίλε, ναι. Ήρθε. Ραπ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έτσι, θέλω να μου απαντήσεις όμως. Άμα νικούσε ο Ολυμπιακός στη Ξάνθη, θα γινόταν φασαρίες. Εγώ πιστεύω ότι με πάντα παιχνίδια όλμα νικά ο Ολυμπιακός να δούμε χαίρι. Άμα ο Ολυμπιακός θα τρώει, όλο φασαρίες θα έχουμε. Τι γνώμη? Ο Ολυμπιακός θέλει ένα κομμάτι προσαρμογής στη νέα τάξη πραγμάτων. Πολύ σωστό. Ναι. Πάρα πολύ σωστό, ναι. Αυτό που λέει ο Κωστής. Δηλαδή, ναι, όταν αυτό... Θέλει χρόνο, δεν γίνεται ξαφνικά. Η χούντα του έπεσε, αλλά μέχρι να το συνειδητοποιήσουν οι χουντικοί της ποδοσφαιρικής χούντας, ναι, θα περάσει καιρός. Θα πρέπει να παίξουν με νέα δεδομένα. Δηλαδή, ήλεγαν τη διαιτησία 20 χρόνια. Και όχι μόνο διαιτησία. Ήλεγαν τα πάντα 20 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αντίπαλος. Τώρα υπάρχουν αντίπαλοι. Τέτοια... Θα πρέπει να ζήσουν με το γεγονός ότι έχουν αντίπαλο. Έτσι. Να σε καλά. Έτσι, άμα γινόταν, δεν γινόταν, μη φωτογραφίζεις. Και αντίπαλο και νέα δεδομένα. Οι διαιτησίες εκείνες που υπήρχαν δεν θα τις ξαναδεί. Θα υπάρχουν νορμάλ διαιτησίες. Πάμε το 50-50. Και οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα πέφτουν μέσα στην περιοχή. Και θα παίρνουν αέρα πατέρα πέρα. Και θα παίρνουν τα φάουλ. Ναι. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ναι,
Από το Τράκης πότε ανέλαβε τον Παναθηναϊκό? Έχει πολλά χρόνια. Το 12. Ναι, έχει πολλά χρόνια. Από το 12 πόσες Ευρωλίγκες έχει πάρει ο Παναθηναϊκός? Καμία. Εντάξει, ήταν ο πατέρας του. Πόσα Final Four έχει πάρει? Κανένα. Οκ, το πας έτσι. Okay. Ήταν όμως εκεί. Τα πήρε ο πατέρας. Okay. Ο Παύλος τα πήρε. Okay. Το δέχομαι. Ωραία, για μένα είναι αποτυχημένος μέχρι στιγμής ο Γιαννακόπουλος. Οι προπονητές που έχει διαλέξει φεύγουν όλη η νύχτα. Ναι. Ο Βασκουάλ ήταν τάχα το μεγάλο αστέρι, το κράτησε και αυτή τη χρονιά και φεύγει η νύχτα. Οι επιλογές του δεν είναι σωστές. Άλλο αν αγαπάει την ομάδα. Και το ίδιο είναι και με το Σαββίδι. Ναι. Αν το βάζουμε αυτό που λέει και ο Ραπ, ότι δεν ξέρει από μπάλα. Δεν σχεδιάζει σωστά. Ναι. Ο Ολυμπιακός με παίχνει σαν το Σπανούλ 37 χρονών το κάνει γιογιό. Ο Ολυμπιακός ποιο κάνει γιογιό? Μαλέκο. Αφού τι έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, πήρε τίποτα? Κοίτα, εγώ παγκοσμίω είμαι. Στον μπάσκετ δεν μπορώ να με παγκοσμίω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ασχολείται σε Ευρωλίγκα κτλ. Ναι, εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα και το κύπελλο κάθε χρόνο για πλάκα. Ναι, εσύ. Πρωτάθλημα τώρα μην τρώμε τώρα. Στην Ευρωλίγκα είναι αυτό το μπάσκετ. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός τελευταία φορά που το πήρε πότε ήταν? Το 12 στο Λονδίνο πότε ήταν? Το 14 στην εγώμη του τελικού πήγε από το 12. Μέχρι το 14 ο Μπαρτσόκα τελικό πήγαινε και πήγαινε ξανά Final Four. Άρα λες κάτι δεν κάνει καλά ο Τράκης. Αυτό δεν είναι. Ναι, μην τον θεοποιούμε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Και αν τελευταίο τώρα άσχετο, επειδή Μετρόπολης αλλάζω μόνο όταν βάζετε διαφημίσεις, για ποιο λόγο? Ναι. Αυτός που λέει τις ειδήσεις, ρε παιδιά, Σαριδάκης, Βαριδάκης, πώς λέγεται. Ο Κώστας ο Βαραγιάννης, ρε φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Κωνσταντίνος είναι συλλεκτικός τώρα. Σε παρακαλώ. Καλός πρέπει να είναι στην εκπομπή του. Αλλά δεν πρέπει να λέει ειδήσεις, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Για κάτσε να τον ακούσεις, για κάτσε να τον ακούσεις τώρα 10 η ώρα, σε παρακαλώ. Τι να ακούσεις, τον ακούω, δεν μπορώ να διαβάσει και βρούμε παιδιά. Με έπνιξες, φύγε. Λοιπόν, έλα, φύγε. Κωνσταντίνος είναι εξαιρετικός και στο κείμενο και στις ειδήσεις και σε όλα του. Τώρα εντάξει, άμα έκανε κανένα Σαρδάμ κάποια στιγμή, εντάξει, μη κατευθείαν του πάρει το κεφάλι. Λοιπόν, μου στέλνει χαιρετίσματα ο φίλος μου ο Δήμος από τον Κορινό, που είναι φιλαράκι μου Ολυμπιακός, άρρωστος όμως, και μου λέει: για διάβασε, λέει, τις δηλώσεις του Τζιγκρίνσκι που έκανε, λέει, στο Κίεβο, ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα, λέει, που παίζει καλή μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ τυχερός. Ο Τζιγκρίνσκι, φιλαράκι μου Δήμο, ακόμα πονάει, να ξέρεις, από όλο το σκηνικό. Πονάει ο Τζιγκρίνσκι. Έτσι, πες αυτό το φέλο. Ποιον? Μάτια δεν έχει να δει. Πρέπει να ακούσει το Τσιγκρίνσκι τι θα πει, να πούμε. Και το κάθε μπαγλάμα. Ο Τσιγκρίνσκι βγήκε στην Ουκρανία και είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός, λέει. Ο Ολυμπιακός παίζει πιο καλή μπάλα. Λέει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ τυχερός. Ψέματα είπε. Ναι. Τι είναι? Τι είναι? Ψέματα είπε. Φίλε, η τύχη να, το λέω και σε εσένα και σε όλους, η τύχη για μένα είναι ικανότητα, να ξέρεις. Ναι. Η τύχη είναι ικανότητα. Δεν γίνεται κάτι που επαναλαμβάνεται να λες. Ναι. Α, είναι μόνο τύχη. Ναι. Κάτι κάνεις κι εσύ. Ναι. Την κυνηγάς έστω την τύχη. Σαν ομάδες, δηλαδή. Ναι. Ποια είναι πιο. Τι ποια είναι? Ξεκίνησα με -2, είμαι στο -8. Ναι. Έτσι. Έχω καλύτερη επίθεση. Έχω καλύτερη άμυνα. Ναι. Καλύτερη διαφορά τερμάτων. Τι να συγκρίνω ο τώρα. Σιγουριανός σου το λέω, εγώ δεν είπα. Το φιλαράκι μου Δήμος που είναι φόλο Ολυμπιακός. Ψάχνει να βρει από κάπου ένα πάτημα. Τι να κάνει? Ψάχνει ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάτι έπαιρνε σέντερφορ. Α, μπράβο! Τώρα, α, μπράβο! Χάνει το πρωτάθλημα από το σέντερ. Ο ένας έχει τον Κεραίρο που χάνει γκολ πάνω στη γραμμή. Και ο άλλος έχει τον πέμπτο σκόρερ στον κόσμο. Εκείνη, τι να κάνουμε τώρα. Εκείνη η διαφορά, τελειώσαμε. Τι λένε, πάμε παρακάτω. Καλημέρες. Ναι. Την αγάπη μας πάντως ο Δήμο, έτσι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, σήμερα συμφωνώ με ραπ. Πολλές φορές διαφωνώ, αλλά συμφωνώ σε κάτι πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει για το λαό και για το παραμύθι που τρώμε. Και τρώγαμε χρόνια ως λαός, οι οπαδοί κάθε μας, εγώ πάω εξής. Δεν υπάρχει. Κάνανε την παραβατικότητα. Άλλο πράγμα, την οπαδικότητα. Ήμνησαν την παραβατικότητα. Και ποιο είναι τώρα το θέμα? Προσπαθούν να γίνουν Ευρωπαίοι με τα κάκατα να τρέχουν ακόμα από το στόμα τους. Μα δεν γίνεται αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Φίλε, όταν δεν έχεις ομάδα, κάτι πρέπει να πουλήσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι το λαό. Ναι. Και αυτό θα πουλήσει. Τώρα τι να κάνουμε τώρα? Πάρε το μετάξι το λαό τώρα με τον πρόεδρο. Όχι, δεν το μετάς. Ναι. Ομάδα χωρίς λαό δεν υπάρχει. Δεν γίνεται μεγάλη ομάδα χωρίς λαό. Τέλος. Λοιπόν, ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα με 900 εισιτήρια, δεν τον υπολογίζει κανένας. Είναι δεύτερος και λένε ποιος Ατρόμητος. Έτσι. Όλα είναι μια συνοχή πραγμάτων. Έλα, φίλε. Γιατί όμως? Γιατί το ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο οι πελάτες δεν είμαστε εμείς ο λαός. Εμείς είμαστε η μπίζνα για το γύρω-γύρω. Για να υπάρχει αυτό το σούσερο να παρακολουθούμε. Όχι. Η μπίζνα στο ποδόσφαιρο είναι πληθείς, το πόσα μάτια βλέπουν την μπάλα. Άκου. Δεν το έχει πιάσει καλά, δεν το δεν ήσασταν πολυπληθείς. Δεν θα ασχολούνταν κανένας, ούτε η μπίζνα θα ασχολούνταν. Ο Τσίπρας δεν θα σας έκανε πίπες πολιτικές. Magic Life. Ναι. Magic Life. Πολιτικές, όχι αυτά. Άκουμε. Ούτε εσείς θα τον γλύφατε για το αλυσφαιρίσι. Θα πήγαινε στον Ηρακλή, θα πήγαινε στην Καλαμαριά κτλ. Ο όγκος ενός κόσμου, ο οποίος είναι και εύκολα χειραγωγήσιμος, όπως είστε εσείς. Διαφωνώ κάθετα. Ακούμε λίγο. Κάθετα διαφωνώ. Ένας όγκος φιλάθλων οπαδών. Ναι.
κοινωνική ομάδα που είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, δεν είναι, είναι ένα, το είπε και πριν. Είναι πολύ μαζί. Ναι. Ναι. Όταν παίρνει πολλέ κοινωνίε μαζί, γιατί έγινε πύργο τη Βαβέλ, ναι, και διαχειρίζεται πολιτικά, είναι μεγάλο κέρδο για την πολιτεία. Οπότε παίζεται ρόλο και εσεί πολύ σημαντικό. Και όχι στην κερκίδα, αλλά στα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, ναι, τα οποία παίζουν ρόλο. Ο κόσμο του ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο πάντως. Πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Όχι, δεν είναι ένα, δεν είναι Super 3 Original, είναι πάρα πολλά κομμάτια μαζί. Δεν νομίζω, ναι, ότι πολλού θα μπορούσαν να του πείσουν ότι του κλέβουν τα πρωταθλήματα με 30 βαθμού πίσω από τον πρώτο. Καλά, εντάξει, μπορεί να τα αναχωρήσουν το χάπι. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, παιδε. Πέσανε κούλο ότι ο Ιβάν έχει κάνει μακροπρόθεσμη επένδυση για 10 χρόνια τουλάχιστον. Ο Τίγρης λέει σε 10 χρόνια τον πολύ πολύ να σηκώσει κανένα τηλέφωνο, λέει. Όχι, μαστραπά. Για τα 100 εκατομμύρια που έλεγε εκείνη την ώρα. Πήρε Κύπρο πρωτάθλημα, βγήκε στο Champions League ο Τίγρης. Εντάξει, κοπά και ξέρω, δύο κύπελα. Φέτος πάει για να πάρει το πρωτάθλημα και όχι για να δει εντόρι, πρέπει να δει την ομάδα. Ναι, αλλά η ομάδα τη ΑΕΚ πέρσι διαλύθηκε και του ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι ίδια. Έτσι, υπάρχει διαφορά. Με 110 εκατομμύρια. Υπάρχει διαφορά. Μεγάλο ξημέρωμα. Καλημέρα. Βάλ και τα 10 της αυτής 120. Συνέχισε εσύ, συνεχίζει. Την εκλεκτή. Άμπρα, εγώ μας την πρώτη. Έτσι, ναι, έτσι. Καλημέρα. Έτσι θέλω να ακούσω από σένα, Κώστα. Μία φορά να πεις μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Για τον Άρη. Μία πες, μία βρε μπαγάσα. Τι καλή κουβέντα να πω, γλυκιά. Πες μία για τα Χριστούγεννα τώρα που να το χαρεί η κυρία Δώρα. Πες μια καλή κουβέντα. Καλά για τον Άρη. Χριστούγεννα στον Παντελίδη. Το καημένο το Παντελίδη. Το Λουτσέσκου που είναι ήδη τον έχει πέρασει 10 γενιές. 110 εκατομμύρια ο Λουτσέσκου. Κάνει ο Παντελίδης από την μέρα που ήρθε μια φορά και οντήσαμε και όλο χάνουμε. Όλο χάνουμε, να πάρτε και από την κυρία Δώρα. Τι είπε, λέει. Τι είπε, Παντελίδη, λέει, όλο χάνουμε. Το χάρη καλό πόντιο που έχει φιλότιμο θα κάνει την ομάδα. Την έκανε πιο χάρη. Εκτός αν οι παίχτε δεν το θέλουν και παίζουν έτσι για να τον διώξουν. Μα τόσο μπορούν οι παίχτε. Για αυτό το έβαλα στο μυαλό μου. Και εγώ το έβαλα στο μυαλό μου. Ξέρω, κάποιοι παίχτες επειδή είναι Ισπανοί, είναι Λατίνοι, λέω δεν γίνεται να έχει η ομάδα τόσο μεγάλη έτσι καθίζηση. Τόση διαφορά. Ναι. Μετούσαν και τώρα είναι νούλες. Ναι. Νούλες. Α, μπράβο. Άκουσες τι είπε η κυρία Δώρα. Νούλες είναι. Νούλες είναι. Κυρία Δώρα μου, την αγάπη μας, κοριτσάρα μου. Έγινε, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Ναι. Θα είπε ο Κωστής καλή κουβέντα, αλλά δεν είπε για τον Άρη, είπε για τον Παντελίδη. Είναι αυτός ένας. Καλημέρα. Τι Άρης. Ο Άρης είναι μια μικρή ομάδα. Ανέβηκε δύο κατηγορίες. Μετά από 20 χρόνια πάει να γίνει λίγο σοβαρός, να πληρώσει κανένα εστιατόριο, κανένα παίκτη. Εντάξει. Εντάξει, τι θέλετε, μην έχετε απαιτήσει πολλές. Ναι, ίσως το ξεκίνημα, οι τρεις νίκες μπέδευσαν πολλούς. Και η πτώση πονάει περισσότερο όταν γίνεται από πιο ψηλά, έτσι. Βέβαια. Ναι, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Από Ξάνθη ο Δημήτρης είμαι. Έλα, Δημήτρη, έλα, γόρι μου, καλά. Καλά είστε. Βέβαια. Λοιπόν, άκουσα κάτι παράξενο σήμερα και μου έκανε εντύπωση πρωί-πρωί, έκανα το σταυρό μου, λέω. Ο Ράπ είπε κάτι καλό για την Ξάνθη. Τι είπες, δεν παγάσα. Τι είπες. Για το υλικό, για το υλικό της Ξάνθης. Καταλάβουσα, του ξέφυγε. Ναι, και μόνος τώρα για να πάρω τηλέφωνο, λέω αυτός κάτι έπαθε σήμερα. Του ξέφυγε εδώ. Λέω Παναγία και θέλω. Του ξέφυγε, του ξέφυγε. Ή εκεί την ώρα τα συμφέροντα που υπερασπιζόταν εκεί της ομάδας ήταν ανάποδα γι' αυτό. Τέλος πάντων, τον περιμένω στο παιχνίδι με τον Άρη εδώ πέρα να πιούμε ρετσίνα, να πιούμε ροζάκι μαζί. Μπας περίπτωση. Λοιπόν, Ραπ, ναι, σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια και όπως μιλάω για τον Τζίλο τώρα, βγαίνει μια τέτοια και λέει, ας πούμε, την ευθύνη να λαμβάνει η τάδε οργάνωση ή ξέρω εγώ. Εδώ γιατί δεν έχει τα κάκαλα κάποιος να βγει και να πει ότι ναι, εμείς τον δήραμε και κρύβεται σαν κότα και μου στερεί εμένα το πρωτάθλημα και δεν με αφήνει να πάω στο γήπεδο την Κυριακή. Και δεν είναι τρόπος αυτός ούτως ώστε να γίνεται μια τέτοια ενέργεια και να διακόπτεται το πρωτάθλημα. Δηλαδή να γίνει κάτι σε μια εκκλησία, να κλείσουν όλες οι εκκλησίες. Να γίνει αυτό που λέμε συνέχεια και το έχουμε πει πίλα. Αν είναι δυνατόν να πάρω κάποια απόφαση και να μην μου στερούν εμένα προπαραμονή Χριστουγέννων, ήθελα να πάω στο γήπεδο. Ήθελα να πάω να δεις την παλίτσα σου. Εντάξει, δεχτώ. Δεχτώ, κατανοητό. Να κερδίζει τον Άρη. Έτσι, και αυτό είναι ένα θέμα υποκρισίας. Οι διαιτητές χθες σφύριξαν, τώρα μετά από δύο μέρες δεν θα σφύριξουν. Λες και θα λύσουν το πρόβλημά τους. Θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Και στον χώρο της διαιτησίας, ναι, ο ένας διαιτητής βρίζει τον άλλον. Ναι. Οπότε είναι υποκριτικό αυτό. Χθες σφύριξαν, τώρα, ναι, σε δύο μέρες. Δηλαδή, εάν, ναι, δεν σφύριξουν, θα κάνουν κάτι καλό για τον Τζίλο. Πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Το να μην παίξουν μια αγωνιστική και να παίξουν μετά μια εβδομάδα δεν μου λέει κάτι εμένα. Βλακίες είναι αυτά μόνο τώρα. Κανονικά πρέπει να φέρουν ξένους διαιτητές να παίξουν κανονικά. Αν πούμε ξένους, στο δεύτερο γύρο νομίζω ότι πρέπει να είναι must όλα τα match του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, όλα όμως μέχρι το τέλος ξένους. Όλα. Του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Ξένοι βουλευτές, ξένοι υπουργοί. Ναι, ξένοι δημοσιογράφοι, μάλλον και εμάς. Ξένοι. Όλα. Και ξένοι πολίτες. Άμα είναι που να πάμε και εμείς σε άλλη χώρα, μα είναι. Αλλιώς δεν φτιάχνετε. Λοιπόν, με κάνει νεύμα ο κ. Σχολήπτης. Αν θέλετε πολλά και μεγάλα δώρα,
Κατεβάστε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνετε και τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάμε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά εδώ, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορεί να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με κουβεντούλα. Τα έχει όλα, έτσι, χορό, τραγούδι, γέλιο, μιμήσεις, μια μεγάλη υπερπαραγωγή με τρομερά σκηνικά. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Δηλώσει έκανε ο Τζίλος, ο οποίος είπε μόλις θα γίνω καλά θα μιλήσω για όλα. Και θα τις περιμένουμε αυτές τις δηλώσεις, Κωνσταντίνε. Στα σκίτια κυλώντα. Κάτσε να δούμε. Μπορεί να πει πράγματα ο άνθρωπος. Τι να πει, ρε, ο Φλόρος. Μπορεί να πει πράγματα. Δηλώσεις έκανε στη Ρουμανία χθες αργά το βράδυ και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Ο οποίος είπε: το δώρο μου για το νέο έτος θέλω να είναι ένα double. Ναι. Μίλησε δεν ότι... το αξίζει, πες. Γιατί δεν το αξίζει, ποιος το αξίζει. Το αξίζει. Εσύ δεν το αξίζει. Α, δεν το αξίζει. Ο Λουτσέσκου πού είναι, σε άλλη ομάδα είναι. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Ποια ομάδα προπονεί. Ποιο Θεό πιστεύει εκεί στη Ρουμανία. Χριστιανοί είναι οι Ρουμάνοι. Χριστιανοί είναι. Ναι. Δίπλα στον Ιησού τον Αζόρο. Ναι. Και τον Σαββίδη και τον γιο εκεί πέρα. Ναι. Να τον προσκυνάει. Ναι, εντάξει, και τότε οι προπονητές που αποθέουν στο Ολυμπιακό κατά καιρούς έπρεπε να κάνουν το ίδιο και για τον Κόκαλη και για τον Μαρινάκη. Γιατί ο και για τον Μελισανίδη δεν... πέρσι ο φίλος σου, ο Μανώλο Κιμένε, τα ίδια. Τι όχι. Καμία περίπτωση. Α, όχι, αλλά τους ξετίναξε τους ποδοσφαίριστες από πέρσι ΑΕΚ. Α, έπαιρνε άλλους. Πάντως κάνει δηλώσεις για πρόληψη ότι είναι πολύ προληπτικός. Έκανα λέει τη χαζομάρα, λέει και έβαλα άλλα ρούχα, λέει ο Ματ με την Μπάτε Μπόρσου. Πλέον τα ίδια, το ίδιο σκουφάκι, τα ίδια γάντια. Αυτά μόνο οι χαζοί τα λένε. Γιατί ρε φίλε, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι προληπτικοί. Εσύ δεν είσαι προληπτικός. Όχι. Όχι. Δεν έχεις. Ήμουνα παλιά. Α, μη ήσουν όμως. Και εσύ ήσουν δηλαδή χαζός παλιά. Χαζός ήμουν, τι. Ναι. Κι όμως ρε φίλε, υπάρχουν γούρια, γιατί το υποτιμάς. Λέει πλέον θα βάζω τα ίδια ρούχα μέχρι το τέλος. Λέει δεν ξαναλάζω, άλλαξε άλλη. Τα βρωμάνε τα πόδια. Δεν πειράζει, λέει. Δεν με πειράζει. Λέει και α, και μείον 2 γιατί είναι λεπτό το μπλουζάκι. Ο προληπτικός τι σημαίνει. Τι δεν πιστεύει στη δουλειά του. Όχι ρε φίλε. Τι δε, όχι ρε φίλε. Στα γούρια πιστεύεις. Τι γούρι, δηλαδή. Στα γούρια πιστεύεις. Εγώ εδώ πέρα και να λέω να περάσω από τον ίδιο δρόμο, πάει καλά. Άρα πάει να πει ότι δεν νιώθω καλά με τη δουλειά μου, δεν μπορώ να αποδώσω. Έτσι και το μεταφράζεις εσύ. Και θέλω τις δυνάμεις του Θεού. Όχι. Άστα, ρε, έτσι τώρα. Το μεταφράζεις εσύ. Ναι, το εγώ μπορώ να σου μεταφράσω ότι γιατί να μην έχω και το όποιος, γούρι μου μαζί. Όποιος λέει μιλάει για γούρι, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Καλημέρα στο φίλο. Ανοίγουμε πάλι γραμμούλες. Είναι πολύ ωραίες οι δηλώσεις που έχει κάνει. Πάντως στη Ρουμανία ο Λουτσέσκου. Αργότερα τα παιδιά υποθέτω ότι θα το σχολιάσουν το θέμα. Κομανέτσι τον χωνεύει τον Λουτσέσκου. Γιατί να με τον χωνεύει. Κομανέτσι. Γιατί όταν βιάζει ο. Γνωρίζονται κιόλας. Όχι, όταν βιάζει ο Μπάσκου. Ο γιος του Τσαουσέσκου. Τι σχέση έχει ο Λουτσέσκου με τον Τσαουσέσκου. Ήταν πώς το λένε, καθιστωτικός. Ποιο το είπε εσένα. Εγώ το λέω. Απάνε ή το λε. Τι το λέει. Α, βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Τι ήταν εκεί πέρα, ποιο περνούσε καλά. Ο λαός της Ρουμανίας πήγε. Τι να κάνουμε τώρα, τι σχέση έχει η Ρουμανία με τον Λουτσέσκου. Το μαζέψατε, το κάνατε. Δεν γουστάρεις τον Ρουμάνο. Δεν τον πάω με τίποτα. Το κατάλαβα, Κωνσταντίνο μου. Δεν τον πάω. Καλημέρα. Ναι. Την Ξάνθη μου. Καλημέρα. Α, κουμπαράκι μου, έλα, έλα. Ναι. Η Ξάνθη και με τον Δανίλη 5η-7η έβγαινε. Τι να κάνουμε. Ευρώπη δεν βγήκε ποτέ. Κύπελο τελικό δεν πήγε ποτέ. Έλα, φίλε. Λέγε. Καλημέρα, Λάνια μου. Καλημέρα, από πού μας ακούσε εκεί βαθιά, βάθος κήπο. Παρόσκυλο από Νεάπολη. Κουμπαρόσκυλο από Νεάπολη. Νεάπολη. Έλα ρε Νεάπολη. Ναι. Κουλ, πήρα να σου πω καλά Χριστούγεννα. Να σε καλά πάλι καρέ. Καλά εσύ Χριστούγεννα. Πήρε, επειδή εσύ είσαι ιδιότροπος, καλή χρονιά να έχεις πόνο. Το πεις δεν το πεις. Άμα είναι να σου έρθει ο χάρος να πούνε. Ναι. Ναι. Πήρα να σου πάρω ένα κουίζι ραπ, επειδή ξέρω να είσαι αυστηλιά στον κόσμο. Χάρη και χθες ο Ακπό με τα γκολ του Καρέλη. Όχι. Αυτό ήθελα. Όχι. Ήθελα να πούνε και οι υπόλοιποι ακροατές. Όχι. Δεν χάρηκε. Και ειδικά ο Ακπόμ χθες χάνει ένα γκολ που δεν χάνεται. Έτσι? Σήμερα το θέμα το πνίξαν εδώ οι παοξίδες. Ναι, ποιο γιατί είναι. Γιατί παραιτήθηκε ο προπονητής του. Ποιο. Του Αίτητο. Τι με νοιάζει καν ο Αίτητο εμένα, ρε φίλε. Όχι, σε νοιάζει. Τι με νοιάζει καν ο Αίτητο. Άμα του είπαν κάτι το 06, α πούμε. Ναι. Και σηκώθηκε και έφυγε. Ναι. Εδώ δηλαδή με χαραλαμπίδα με κέρδιζε, α πούμε, ο Αίτητο. Όχι, μπορεί να έκανε ένα 2, ένα 5, ένα 4. Ναι. Εγώ έτσι πως είδα για τάλιρο ήταν. Ό,τι άλλο λέω, ρε παιδί μου. Λέω σε αυτά τα μάτια του κυπέλου, λέω, μήπως γίνονται ομορφιές, αλλά πρέπει να μάθουμε. Σε αυτά τα μάτια του κυπέλου τώρα θέτει κάτι πολύ σημαντικό. Ο Τζίλος. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει δηλώσεις και ο Χαραλαμπίδης. Από τότε που έχουν, έχει μπει ο όμιλος στο κύπελο, τα τελευταία 4 χρόνια, η τελευταία αγωνιστική των ομίλων έχει πάνω από 50 γκολ. Χθες ξεπεράσαμε το όριο, φτάσαμε 58. Ωραία, πολύ καλά. Άρα μην το επικεντρώνεις μόνο σε μία ομάδα.
Ναι. Γιατί κατάλαβε το πας. Πάω στους εξηγιαντές εγώ. Να το επικεντρώσεις σε όλες, όχι και στους εξηγιαντές, και στις μικρές ομάδες. Οι μικρές... Αυτά περιμένουν. Οι μικρές δικαιολογούνται. 58 γκολ μπήκανε προχθές. Αγλώ. Και χθες και προχθές. Οι μικρές δικαιολογούνται γιατί είναι φτωχές. Και θέλουν να γίνουν πλούσιες. Ενώ... Ε, θέλουν να λύσουν το πρόβλημα της χρονιάς. Αυτό ναι. μου λες τώρα. Ναι, αυτό ναι. λέω εγώ τώρα. Άρα συμμετέχουν κι αυτοί. Και αυτές. Μπαίνουν και αυτές στο κόλπο. Να μας πει ο Καραλαμπίδης τι έγινε εκεί με τον άλλη, την νεκροκεφαλή, τον Γκαγιούλη. Θα το βγάλω ο Γιώργος ο Μπούζος. Εδώ. Το μεσημέρι εγώ βάζω ένα. Θέλω να είμαι κι εγώ εδώ, αλλά δεν θα είμαι. Θα με προπόνηση. Καλημέρα, φίλε. Να βγει και η νεκροκεφαλή. Καλημέρα, μαγκαγιά. Να μας πει. Ναι. Άκου, άκου εδώ, μαγκιά. Έλα, έλα, μαγκάκι μου, έλα. Τι έγινε, μαγκάκι. Εγώ θα σας πω, ρε. Δεν θα σας πει κανένα τίποτα. Να μας πει, ναι. Ρε εσείς, τώρα δεν έχουμε πρωτάθλημα πάλι, δηλαδή. Μας το κόψανε, ναι, πάει. Κωστά. Μάλιστα. Ρε εσύ, εγώ αυτό το τζίλο τον είδα από κοντά και αρσενικό μου φάνηκε. Λες να πιτσίλησε καμία εκεί και τις έμασε. Και τις έμασε. Στη Λάρισα, φίλε, στη Λάρισα, φίλε, όλα πιθανά είναι σε αυτό το θέμα, να ξέρεις. Μήπως πιτσίλησε που δεν έπρεπε ρε το μαγκάκι να. Το μαγκάκι, δεν άκουσα, έχει μπάσα φωνή, ο φίλος δεν σ' άκουσα. Λες να έκανε καμιά τέτοια κουτσουκέλα. Κοίτα, η φωνή αυτή που ακούτε τώρα τελευταία είπα, οξύς είναι, ο πρόεδρος φταίει για τη φωνή, κατάλαβες να. Α, μάλιστα. Και, το φω, και φωνή και το στόμα. Παοξάκι έχει μου. Τώρα, ναι. Έχει τώρα από πέρυσι να πούμε έτσι μιλάω. Να, δεν σταμάτησα. Καλά ξηγέσαι. Καλά ξηγέσαι. Μ' αρέσει Παοξάκι μου. Καλά Χριστούγεννα Νάκης. Να σε καλά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Είδες, είδες φωνή μπάσα μέσα μαγιά βουτυγμένη. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα γόρι μου. Έλα. Του χρόνου στους ομίλους στο Champions League. Μάλιστα. Εσύ πήγες πολύ τώρα. Να. Κάνεις ναι, λάθος. Όχι, για να μπορούν αυτοί εδώ να παίξουν αυτοί που παίζουν και φοράνε την τιμημένη πανέλα. Ναι, ναι. Να βγάλουμε μερικές ομάδες σαν τον Αίτη το Σπάτων εκεί, πας και περάσουμε πουθενάκι. Ναι. Γιατί για παραπάνω δεν είναι τα φιλαράκια εκεί. Έτσι να τους πεις χαιρετίσματα. Μάλιστα. Να παίζουν μπάλα για την ομάδα. Μόνο για τέτοιες εμφανίσεις είναι. Με τον Αίτη το Σπάτων και με την Πάτη Μπορίσου και με τη Βίντη και τα φιλαράκια που είναι πρώτα στο ταμείο. Έγινε φίλε, ακούστηκες, καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα φίλε, τι έγινε Θανάση. Επόμενος, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έλα φίλε. Ο Ντάνης είμαι. Γεια σου ρε Ντάνη, ξέρεις ποιος είναι. Από την πρώην Λίμνο και πλέον Αλεξανδρούπολη. Με έπνιξες Ντάνη. Απ' την άλλη. Ναι, με έπνιξες. Ναι. Ναι μωρέ, μετατέθηκα. Να έξι πληρώσεις θέλω να κάνω και δεν θέλω να κλείσω και τι βιάζω. Αν πάρει το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου ναι. ή το Νταμπ, δηλαδή το πρωτάθλημα το πάρει, θα μείνει του χρόνου. Λογικά θα μείνει, γιατί θα έχει μείνει συμβόλαιο για δύο χρόνια και ακόμα. Και θα τον βρίζουν τον Οκτώβριο, να σου το πω εγώ. Είσαι σίγουρος δηλαδή. Εσύ φίλε, αν έχεις, άκουσε με λίγο, αν έχεις μια επιχείρηση η οποία στο τέλος χρονιάς σας βγάζει πολλά κέρδη και αυτός που δουλεύει τέλος πάντων είσαι ικανοποιημένος θα τον διώξει ή θα αλλάξεις αυτόν τον υπάλληλό σου. Μπορεί αυτή την επιχείρηση να την πουλήσω και να την κάνω franchise. Ναι, άλλο μου απαντάς όμως. Εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλάς. Δεν μιλάμε για όλο τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα πρόσωπο. Με ρώτησες, μας ρώτησες. Το Λουτσέσκου, αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με τον Λουτσέσκου χρόνο τον κρατάει ή όχι. Και σου απαντάω. Εάν μία επιχείρηση έχει έναν υπάλληλο. Δεν είναι το ίδιο, Νικόλα μου. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα είναι. Αν μένεις ευχαριστημένος από ένα υπάλληλο, το διώχνεις τον κρατάς. Ανά πάσα στιγμή το προπονητή μπορεί να το πουλήσει σε όποια την επιχείρηση. Δεν είναι, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Ανά πάσα στιγμή τι πουλά στην ομάδα, ποιο την πουλάει, πού. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. 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 Λίγο μπέρδεψε κάποια πράγματα. Μας πήγε φρένο. Ναι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ναι. Ήθελα να μείνω στο αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα Αργοτελιάρη. Είμαι Αριανός Δυτικός Ειρηνικιών. Έλα Αριανέ, έλα Όχι, όχι, τι όχι ήταν αυτό. Πού βρέθηκες Δυτικές Ειρηνικές, λίγοι είστε και μόνο στον Εύωσμο άμα είσαι. Εύωσμο, Κορδελιό, Ιωνία. Άκουσε λέω εγώ, εσύ εντάξει καλά. Είσαι ανατολικά και δεν εντάξεις. Λοιπόν. Πάμε Αριανέ, πάμε στο διατάφορο. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα, ότι δεν κατέβασε σωστά την ομάδα ο Παντελίδης. Τα χαφ έπρεπε να τα προσέξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, θα συμφωνήσω. Γιατί ναι. Στο χώρο το μεγάλο μπορεί να μην έχουν τεράστια ποιότητα, έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα κάθετα. Ναι, ναι, το είδαμε και στο παρόν με τον Μπάου. Το είδαμε. Ναι, έχει δίκιο ο Κώστα. Το είδαμε, αλλά δεν έκανε κάτι ο Παντελίδης να το λύσει. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Νομίζω ότι το παιχνίδι το χάσε ο προπονητής, παιδιά. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Να μην ρίχνουμε ευθύνες μόνο στους παίκτες. Οι παίκτες αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν.
Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου, έτσι. Άρα λες ότι λοιπόν, δεν είσαι καλά την ομάδα, Παντελίδης. Ναι, ας είμαστε λίγο πιο ξεκαθάρισα αυτά που λέμε, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Δεν την έστειλε σωστά. Μου βάλε να πούμε τον Αργεντίνο, τον. Πώς το λένε, τον. Το Μαρτίνεθ. Το Μαρτίνεθ. Μαρτίνεθ είναι παλέμαχος με τον Κούι και τον Βένο να παίζει εκεί μετά. Τους παλεμάχους είναι πολύ. Το παιδί, δεν είναι παλέμαχος, είχε να παίξει το παιδί πολλά παιχνίδια. Μου βάλε να πούμε το Μαύρα. Ο τραυματισμός του Βέλεθ έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Ναι, και θα μάθουμε σήμερα στο ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται με τον τραυματισμό. Έχει πόσο θα λείψει. Στο ίδιο σημείο. Τον είδα που έχει ναι, το... να δούμε πόσο καιρό θα λείψει. Ακόμα δεν γνωρίζουμε το ιατρικό. Εντάξει, χρόνος υπάρχει, φίλε μου. Ναι. Χρόνος υπάρχει. Εντάξει, μην τρελαθούμε να πούμε. Ας αφήσουμε λίγο ήρεμη την ομάδα. Έχω ακούσει και από άλλα ραδιόφωνα κάτι τρελά πράγματα να πούμε. Εντάξει. Εγώ είμαι το 61 γεννηθής, έχω δει την ομάδα σε καλές φάσεις. Ρίχνω το μεγαλύτερο βάρος στον προπονητή. Ωραία. Να σε καλά, Αργιανέ, από δυτική πλευρά της πόλης. Έχει ευθύνη μεγάλη. Ο Παντελίδης, εννοείται. Ναι. Αλλά με το Πούπουλο το χαϊδεύεις. Εννοείται. Ο Παντελίδης έχει τρομερό μερίδιο στον αποκλεισμό. Γιατί ήθελε να χει. Ούτε ναι. Καν νίκη δεν ήθελε. Δύο αποτελέσματα. Ενέρεση, Κωνσταντίνε. Ναι. Χει ήθελε. Ναι. Κωνσταντίνε λέει με τον ουραγό της Football League παίζει ο ΠΑΟΚ. Πόσα ήθελε δηλαδή να του βάλουμε, να μην του βάλουμε 5-6. Ο Αίτος είναι η τελευταία ομάδα. Άλλο έτσι. Λέω ρε ναι. Παιδάκι μου, ο άλλος γιατί έφυγε. Ο Χαραλαμπίδης. Του είπαν βάλε αυτούς τους παίκτες. Προφανώς. Του είπαν χάσε 6-0. Ναι. Το παίξαμε 5-1. Ναι. 7-0, 7-0. Τι. Μπούζος, το μεσημέρι. Δεν που να βγουν. Θα βγάλει, Χαραλαμπίδη. Δεν μπορεί να τα πει αυτά. Ναι. Δεν μπορεί. Καλημέρα. Γιατί είχαμε ταύτιση απόψε ο Νάλη. Λες, και τι να πούνε, γιατί σου λένε που άξιζε να δουλέψω. Ναι. Και καλά λέει ο άνθρωπος. Άμα βγω τώρα και πω. Το ένα τ' άλλο. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Τι να πει αυτό ο άνθρωπος. Θα πει. Πάμε καλημέρα ο Τζίλος τι θα πει. Είχα κάτι άγνωστη. Τι θα πει ποιοι ήτανε. Ναι, πάμε, αλλά πάμε. Μπορεί να τους δώσει την αστυνομία αν είδε πρόσωπα. Και να τους πιάσουν και μετά να δούμε τι γίνεται. Αν δώσε κανένα φόνο και σε δύο χρόνια τον έβγαλε ο δικαστής έξω με άδεια. Φοβερά πράγματα. Και έκανε ληστεία. Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά πράγματα για τη ληστεία αναφέρει το Κωσί στις σικές που έγινε πριν από 2-3 μέρες. Ποιο δικαστή τον έβαλε. Αυτό είναι έξω. Μετά από 2,5 χρόνια. Είχε κάνει ήδη δύο φόνους. Δύο φόνους και το βγάζετε το με άδεια. Με άδεια ναι. Και εγώ στο σπίτι μου δεν θα έχω κουμπούρι. Καλημέρα. Λέγε, ναι. Παρακαλώ. Όλα τα δίκια μαζί σου. Πλάκα καλημέρα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας, κύριε μου. Καλημέρα σας. Είναι ξαναπήρα πριν λίγες ημέρες. Μάλιστα. Και θα προκαλέσω πάλι εσάς. Μάλιστα. Και τους τηλεθεατές που με ακουρατές, ναι. Ακουρατές, τέλος, οκ. Ναι. Ναι, δεν δε μας βλέπουν, μας ακούνε μόνο. Ναι, αφγάλουμε. Προκαλώ. Ναι. Το ξαναλέω εσάς και τους τηλεθεατές που αυτό. Το είπα εγώ. Ναι, δεν βγάζουμε. Ως 20.000 ευρώ. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Α, μ' αρέσει. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Δώσε μου λίγο το ονόματε που μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Ξαναπήρα, δεν ξέρω αν μίλησα με εσάς. Δεν μίλησε με εμάς. Άκουσε με λίγο, φίλε. Ονοματεπώνυμο. Θα σε πάρω εγώ. Δεν ξέρω, ξέρω. 20.000 δεν είπε. 20.000. Εγώ δεν μπορώ 20.000 για να είμαι ακριβή. Αλλά 5.000 θα στα βάλω στοίχημα. Εγώ θα βάλω. Ναι. Να έρθω εκεί να πάμε σε ένα δικηγόρο. Ωραία. Ονοματεπώνυμο στον αέρα σε θέλω. Στον αέρα, Παπαβασιλείου, ναι. Ανδρέας. Παπαβασιλείου, Ανδρέας, λίγο κομποστάδικες. Το τηλέφωνο μου ναι. Είναι εκεί, το ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα που σας κάλυψα. Όχι, θα πάρεις με το που τελειώσει η εκπομπή, να βγάλουμε λίγο τα έξοδα, γιατί είναι αέριο, βάλαμε Κωστής φτιάχνει πράγματα προκαλώ, για αυτός. Ναι. Προκαλώ άλλους 20 να μαζευτούνε, αν δεν υπάρχει ένα. Βρε, τι 20, να, εδώ, εγώ με τον Κωστή, εδώ, μάνι. Παιδάκια έχεις ρε Παπαβασιλείου, παιδάκια. Όχι με το σώμα θα πάμε σε συμβουλίο. Παιδάκια έχεις, παιδάκια. Δικηγόρο να καταθέσουμε τα χρήματα. Παπαβασιλείου έχεις παιδάκια. Έχεις παιδάκια εγγόνια. Φυσικά έχω. Ας τώρα πάει στον διάλογο. Βρε τα παιδάκια βρε τα 20.000. Γιατί άμα θα τα φάμε μη. Έχω δώσει αρκετά. Ωραία. Α, άρα αφού σου είναι λάρτζο όχι για να βγάλουμε κι εμείς κανένα χρυσογεννιάτικο έξοδο. Εγώ κοίταξε, εγώ είμαι τζογαδόρος. Τι θα χάσω θα κερδίσω. Μα άμα είσαι τζογαδόρος ψηλωθεί μας σε κόβω. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άμα είσαι τζογαδόρος θα πήγες να παίξεις αυτά τα 20.000 με τρομερή απόδοση και γκανιώτα στο ίντερνετ. Όχι σε εμάς. Τα έχω παίξει κύριε, τα έχω είναι παίξει. Παίξει λέει, ναι. Α, ωραία, Κωνσταντίνε, εδώ, να μην το απλώσουμε. Τα έχω παίξει και στο παράνομο το στοίχημα. Αχ, τι να... Παπαβασιλείου, θα σε πάρω τηλέφωνο τώρα μετά με τον Κωνσταντίνο. Δες το τηλέφωνο μου φαίνεται τώρα. Δεν φαίνεται. Θα πάρεις τηλέφωνο 10 και 1, σε θέλουμε με τον Κωνσταντίνο. Να βγάλουμε κάτι εξτραδάκια, ναι. Okay, να σε ναι. Καλά. Να σε καλά. Αυτός πρέπει να είναι πολύ μεγάλο θύμα. Εγώ λέω είναι μεγάλο Πασόκ. Λες, wow. Του έχουν ξεμείνει του τίποτα. Του Πολυτεχνείου και με τη Δαμανάκη φωλάζανε. Κάτω, μα πας πάει να παίξει το συγκεκριμένο bet στο ίντερνετ να βγάλει τρομερή απόδοση. Δεν ξεχνά, τι σημαίνει δεξιά. Ξέρεις πόσο δίνει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ, ένα 10 και ο άλλος μου το δίνει με ένα 2 φράγκα. Αυτή με τα πόδια ποια είναι εκεί. Σ' αρέσει καινούριο.
Δεν θα σ' αρέσει. Σ' αρέσει με τα πόδια, εντάξει. Έχει κάνει αρκετές πλαστικές όμως κι αυτή. Να φτιαχτεί, μην ξεβονίζει το πόδι. Το πόδι είναι αν είναι πλαστική, ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Γλωτού, να ανεβάσει. Φρε το ποδάρι. Δεν φτιάχνει το πόδι. Εννοεί σε ύψο και σε. Ναι, ναι, αλλά το γλωτό από πίσω μπορεί να τον ανεβάσει. Εγώ για γλωτό είμαι πλαστικό. Ναι, μπροστά. Έλα, πάτω αυτό... και ένα κοντινό. Αυτό ρε φίλε, δεν έχει μπουτια να σε βάλουν στη τηλεόραση. Δεν έχει τέτοια πόδια. Το πρόσωπο, η καινούριο σε λέω. Α, καινούριο είναι αυτή. Αυτή ήταν που γαργάλευε ο Κοντομινάς. Όχι. 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 Ποια είναι ο Κοντομινάς? Σπυροπούλου. Α, Σπυροπούλου. Σπυροπούλου. Καλημέρα! Κωστή. Έλα, φίλε. Σε καλή μεριά, άρμα. Ναι, παιδιά, εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο. Πάρ το πάρω. Τα εγγόνια, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πάρω κι εγώ δώρο στον Αχιλέα, εδώ, στην Ευγενούλα, σε όλου. Ναι, καλημέρα. Τζόγο θα τα παίξει. Ποια Ευγενούλα θα πάρει. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Ω, καλώ τώρα τον Νημανί από τα Έγκατα. Έτσι, φίλε. Ποιο Έγκατα δεν γίνεται. Κωστή, καλημέρα, ρε φίλε, τι κάνει. Κωστή, καλημέρα σε λέει, ρε, τι κάνεις, σε ρωτάει ο άνθρωπος. Με το Ζαΐρι μιλούσε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, ναι. πήρανε το κοινωνικό μέρισμα, ρε φίλε, και το ρίχνουν στον πόδο. Τι γίνεται, ρε γάμο. Δεν γίνονται αυτά. Αυτός εδώ είναι μεγάλο θύμα τώρα, έτσι. Άντε, τώρα, απλά ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, σεβαστό αυτό που είπε, σε ποια ομάδα θα έπαιξε να πάρει το πρωτάθλημα. Σε όλες εκτός του Πάουκλη. Μάλιστα. Δεν μου λες, Νίκο μου. Ναι. Θα σε ρωτήσω. Ο Φέργκισον, ρε φίλε, είχε γούρια. Ο Κουαντριόλα, ο Μουρίνιο. Είσαι γίγαντας. Είσαι γίγαντας, τα είπες όλα. Ο Μουρίνιο. Είχε... Όλοι έχουνε. Τι γούρια. Όλοι έχουνε γούρια. Είχαν και γούρια. Είχανε γούρια. Έχει... Άφη, ναι. Άκουνα σε που έχει κι άλλα γούρια ο Λουτσέσκου. Έχει να κρατήσει τον Αλκάπορη και να δώσει δανεικό τον Ερίκε. Έχει γούρι να φέρει τον Τόσκα και να έχει δανεικό τον Γιαννούρη. Έχει γούρι να κρατήσει τους άλλους αμυντικούς και να έχει δανεικό τον Χατζησαΐα. Τον Χατζησαΐα. Αυτά είναι πιλέ μου τα γούρια. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κωστή. Λαμπάδα στο Σαρδίδη που τον έφτιαξε η ομάδα. Τον έκανε, γιατί ρε, τον δεν είπα να έφτιαξε κάτι αυτό. Όπως λες, ναι, έχεις δίκιο, είναι αήθητος, είναι αυτά. Αλλά φίλε, και εμείς τέτοια ομαδάρα δεν είχαμε ξανά. Να μην λένε χάζα. Μάλιστα. Τέτοια ομαδάρα δεν είχαμε. Μάλιστα. Λες δηλαδή ότι οι προηγούμενοι προπονητές με Σαββίδη ήταν επίσης το ίδιο σαν τον Λουτσέσκο, απλά τι λες. Θα το πω ωραία, ωραία. Ναι. Τι διαιτησία έκανε, ρε Άλλη. Μια χαρά. Ο 80-20 στον Ολυμπιακό, τι μια χαρά. Ποια διαιτησία έχει. Τι διαιτησία έχει. Ο Αναστασιάς τι διαιτησία έχει. Τι διαιτησία έχει ο Λουτσέσκο. Το τρίμπαγιο Τζαβέλα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ο Πάουκ τι διαιτησία έχει. Το χέρι του Βιερίνια. Έχει κακή διαιτησία. Πολύ κακή. Ναι, ο Ολυμπιακός τι έχει, τη διαιτησία που είχε. Όχι. Τι έχει στο Καραϊσκάκι 50-50. 50-50. Και αυτό δικό σου έργο είναι και καλά έκανες. Ναι. 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 Το ίδιο είναι. Άρα στέκες μόνο διαιτησία. Στο κομμάτι παιχνίδι δεν στέκες καθόλου. Κομμάτι, στο Ολυμπιακός ναι. Πάω 8-0. Ο Στέφες τι έκανε, ρε, εσύ. Ο Στέφες ήταν μπεκρίς. Α, μπεκρίς. Ο Δόνης τι έκανε. Προπονηταράς ήταν. Με τι διαιτησία. Με τη χούντα του Ολυμπιακού βγήκε. Δεύτερο βγήκε. Με τη χούντα του Ολυμπιακού. Με χούντα του Ολυμπιακού. Έλα. Έχει παίξει καλύτερη μπάλα με. Απλά σου λέω του. Απλά σου λέω ότι το αστέρι του είναι πιο καμπό από τον Βεκτόρ. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα και να κλείσω να μην ξεχάσω. Κλείνεις με αυτό, γράφει. Ναι, κλείνεις με αυτό. Το ξαναλέω, αυτός με τη Χόφενχάιμ, ποιος φαίνονται, οι παίχτες ή ο προπονητής του. Όλοι μαζί φαίνονται. Και οι παίχτες και ο προπονητής. Τα λέμε, παιδιά. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα να έχεις. Θανάση, παίρνουμε. Όχι, δεν παίρνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Έχετε φαγωθεί με τον Λίγο Λουτσέσκο. Είναι. Τι να φαγωθούμε. Έχετε φαγωθεί με τον Λουτσέσκο. Άντε από εκεί πέρα τώρα. Ναι. Έχετε μουρλαθεί τώρα. Δεν σας κάνει ο Λουτσέσκο. Τι με κάνει. Δεν σε κάνει ο Λουτσέσκο. 4-4-2. Βρέξει χιονίσει. Χαβάζω, χαβγάζω. Η ομάδα τη γυμνάζει ο γυμναστής. Ο πρόεδρος τα κανόνισε καλά. Έκανε τη διαιτησία. Έριξε τη χούντα ολόκληρη του ποδοσφαίρου ο πρόεδρος. Ωραία. Θέλω να γυρίσω τον χρόνο μπροστά. Πάρε πάλι την Ξάδιο Μουζενίδη. Ναι. Στα Γιάννενα 3-1 μπήκαν όλοι μέσα. Ναι. Άσε μας καημένε τώρα με το Λουτσέσκο. Οι άλλοι πώς μπαίνουνε. Άσε μας καημένε τώρα. Δεν έχει τις Λαμίες, δεν έχει τις Απολοσμίδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει το Πανιόνιο της Λάρισας, αυτά δεν τα έχει. Μόνο Πάοκ τα έχει δηλαδή. Φαγωθήκατε και δεν σκάσετε. Μανάκο τον κάνατε άνθρωπο εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε κάλυψη λέει και στον Ολυμπιακό, λέει και πληρωνόμαστε τζάμπα. Ισχύει φίλε, είπαμε, ο φίλος είναι τζογαδόρος, αλλά είναι αφελής τζογαδόρος και μυρωδιάς, έτσι. Δηλαδή βάζει στοίχημα, ενώ μπορούμε με τα ίδια χρήματα να βγούμε κερδισμένοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσουμε και σας κουνήσουμε το μαντιλάκι, γιατί θα επιστρέψουμε από Δευτέρα με Κωνσταντίνο. Να σας πούμε ότι αν θέλετε πολλά μεγάλα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και ό,τι αν κάνετε εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε.
Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Μένετε στο Μετρόπολης μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Παίρνω σκυτάλι Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί θα έρθει ο Τζόρτζιο Μπούζος με ενημέρωση στην Σέντρα το μεσημεράκι με τον Κωστή. Παρέα με Γρηγόρη Κόκκινο. Μαζί το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.